Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Με πλούσια πολιτική επικαιρότητα και απόψε, με αυτόν τον μίνι ένα σχηματισμό που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές. Τις αρνητικές φυσικά από την αντιπολίτευση. Έχει και τα θετικά του. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί απόψε. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου για τη συνθήκη της Λοζάνης, τις οποίες θα συζητήσουμε και αυτές. Ο κύριος Συρίγος πριν από δύο ώρες βγήκε στο One Channel και παρά το γεγονός ότι δόθηκε μία ερμηνεία από κυβερνητικά στελέχη ότι εκφράζει μία επιστημονική άποψη, ο ίδιος επέμεινε στο One Channel στη Μαρία Ραμπατζή ότι είναι μια βαθιά πολιτική θέση αυτή που εκφράζει και τίθεται όλο αυτό υπό συζήτηση. Ήδη βλέπω τον Δημήτρη από εκεί να αντιδράσει αυτό. Καλώς ήρθες Δημήτρη μου και καλή χρονιά σου. Καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησα ανάποδα για να καταλήξω στην κυρία Μαρίνα Ρίγου, είναι κοντά μας, δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Καλή χρονιά σε όλους. Μαρίνα μου, καλώς ήρθες και εσύ, καλή χρονιά. Σας βρήκα. Δίπλα είναι ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδωρού, καθηγητής της Πανεπιστημίου και πρώην Υφυπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά και εσάς. Καλή χρονιά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς για την αποδοχή της. Ο Χάρης Ιωάννου, ο συνάδελφός μας και συντάκτης του TheTalk.gr, είναι εδώ. Καλή χρονιά και βέβαια, αν μου επιτρέπεις, δημοσίως να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχές το παιδί, υγιές. Και να ζήσετε και εσείς πολλά χρόνια να το χαρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλά θα περάσουμε. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικών επιστημών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Πέρασα στον κύριο Χρυσοχοΐ, δεν μπορώ να το πείτε για να το ζήσει, γιατί το έχει γεννήσει πολλές φορές αυτό το υπουργείο. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Για πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Για πέμπτη φορά. Και δίπλα μου έχω κρατήσει τη δικηγόρο μου, γιατί έχω ξαναπεί με το πάνελ που έχουμε όπως να χρειαστώ δικηγόρο εγώ, η κυρία Αντιγόνη Βαφίδου. Καλησπέρα και καλή χρονιά και σε εσένα. Λοιπόν, θα ήθελα να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη, να τα δούμε όλα αργά-αργά, χαλαρά, χωρίς την ένταση των δελτίων ειδήσεων, χωρίς την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης, που εμείς δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε συμφέρον επ' αυτού. Οπότε να δούμε αρχικά την ανακοίνωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πλέον υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Μαρινάκης, για την νέα σύνθεση ή μάλλον τις αλλαγές που έγιναν στην κυβέρνηση. Κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Ανδρέας Νικολακόπουλος. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υφυπουργός Ιωάννα Λιτρίβη. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η σύνθεση της κυβέρνησης, ενώ οι αλλαγές που έγιναν. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο σχολιασμό στη συζήτησή μας, να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, θα συμφωνήσω με το σχόλιο. Βλέπω εδώ του Πασόκ και τις μουσικές καρέκλες, το βάζω από την αρχή, ότι γίνεται μία ανακύκλωση επί της ουσίας. Να δούμε τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ και το ΚΚΕ. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να ανακατέψει την τράπουλα των στελεχών του, τον καλό να διαγράψει τον κύριο Συρίγο από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αλλιώς αποδεικνύει ότι ο κύριος Συρίγος είναι λαγός του. Και όσο και αν παίζει τις μουσικές καρέκλες, μετακινώντας φθαρμένους υπουργούς στα υπουργεία στα οποία απέτυχαν παλιότερα, να ξέρει ότι οι υποκλήσεις και οι υποχωρήσεις δεν πρόκειται να περάσουν στα κρυφά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πατριωτική αριστερά, θα είναι εδώ απέναντί τους. Με όρους ανακύκλωσης, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε έναν ακόμα ανασχηματισμό, ομολογώντας τη στελεχειακή ένδια και την αποτυχία της δίθεν επιτελικής κυβέρνησής του, που παραμένει από τις μεγαλύτερες αριθμητικά. Οχυρωμένη στην αναζωνία της, με διάθεση μόνο για διευθετήσεις συμφερόντων και όχι μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και ιδίως των αδυνάμων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί πάλι με όρους επικοινωνίας και ανασχηματισμούς μουσικών καρεκλών να διαχειριστεί την πολιτική φθορά της. Μάλιστα. Θα δούμε αργότερα και την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος, επειδή το πάσαρα, αλλά θα το δούμε σε λίγο αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να υποδεχθούμε να χαιρετήσουμε μαζί και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Σωτήρη Πίκουλα, δημοσιογράφο της εφημερίδας Political, έτσι για να δούμε, επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ, να δούμε πώς φτάσαμε στην απόφαση αυτή, πώς φτάσαμε στις αλλαγές αυτές. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε. Καλή χρονιά, εύχομαι και σε σένα.
Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτές τις αλλαγές? Όλα ξεκίνησαν από την, από την ανάγκη να ανασχηματιστεί ο κύριος Οικονόμου, ο τέος τέλος πάντων Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από εκεί ξεκίνησε να λύνεται, να λύνεται το κουβάρι και μετά να δένεται. Έπρεπε να φύγει και ο κύριος Κατσαφάδος. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος και την ευθύνη αυτού του Υπουργείου. Είχαμε πολλές κίτρινες κάρτες. Είχαμε καταρχάς την πρώτη κίτρινη κάρτα όταν είχαν έρθει ανενόχλητοι οι Κροάτες στον αγώνα τότε με την ΑΕΚ. Είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό ενός οπαδού της ΑΕΚ. Είχαμε αργότερα αρκετούς θανάτους αστυνομικών, με τελευταίο την φωτοβολίδα που δέχτηκε στο πόδι ο άτυχος αστυνομικός ο Λικερίδης. Και φυσικά είχαμε και διάφορες άλλες μικρές, ας το πούμε, λανθασμένες κινήσεις της ελληνικής αστυνομίας υπό τις οδηγίες του κυρίου Οικονόμου, όπως ήταν για παράδειγμα η είσοδος των ΜΑΤ στο Πανθεσσαλονικό στάδιο, που ουσιαστικά κατεύθυνε, έκανε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη με επεισόδια μέσα σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Αφού λοιπόν έπρεπε να λυθεί αυτός ο δεσμός, ο γόρδιος δεσμός, ακολούθως φτάσαμε στη λύση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ο οποίος ο Χρυσοχοίδης είναι μια δοκιμασμένη λύση. Ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει πάρα πολλούς σε αυτό το πόστο, δεν μπορούσε να κάνει άλλους πειραματισμούς, οπότε οδηγήθηκε σε αυτή τη λύση. Τώρα, αμέσως... Να πούμε, Σωτηρή, να πούμε το εξής, ότι εδώ, σε αυτούς τους 7 μήνες διακυβέρνησης, σε αυτή τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης, έχουμε τον κύριο Μηταράκη, έχουμε τον κύριο Οικονόμου, τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είναι η τρίτη φορά που αλλάζει υπουργός στη δεύτερη θητεία, για να επιστρέψει, γιατί έχει τη σημασία του αυτό, για να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός στην αρχική του λύση. Στον πρώτο, από την πρώτη περίοδο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε φύγει, αν θυμάστε καλά, μετά τη δολοφονία του συναδέλφου Καραϊβάζ. Θεωρώντας τότε ότι χρειαζόταν η αστυνομία κάποιο καινούριο πρόσωπο να προσπαθήσει, διότι είχε επέλθει ένα τέλμα. Ναι. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε φέρει και το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, το οποίο είχε προκαλέσει τότε, αν θυμάστε, είχε δημιουργήσει προστριβές της κυβερνώσεως παράταξης με την κοινωνία. Ναι. Τότε θεωρήθηκε να πάνε σε μια άλλη λύση του κυρίου Θοδωρικάκου. Όμως τώρα ξαναγυρίζει σε αυτή τη λύση, διότι καταλαβαίνει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο πεδίο της προστασίας του πολίτη, και ίσως δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, ειδικά τώρα που υπάρχει μια μεγάλη μικροπαραβατικότητα και εγκληματικότητα στην Αθήνα, και βεβαίως έχουμε πολλούς αρκετούς θανάσιμους τραυματισμούς αστυνομικών. Και όλο αυτό. Και κάτι άλλο. Για να μην το ξεχάσω, ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι αυτό που λέμε έχει τα αποδυτήρια. Δηλαδή, είναι τόσο γνωστός στους κύκλους της Ελλάς που δεν δημιουργεί προστριβές, έχει τη στήριξη των αστυνομικών, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ο κύριος Οικονόμου, για παράδειγμα, την είχε χάσει. Δεν χρειάζεται και χρόνος προσαρμογής. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω, σχολιάζοντας, να το βάλω στο τραπέζι, ότι εδώ μιλάμε για μια ομολογία αποτυχίας, έτσι. Δηλαδή, πέραν της επιλογής των προσώπων. Δηλαδή, όταν αλλάζεις και τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Κατσαφάδο, ενώ αποτελεί το θέμα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας προνομιακό σου πεδίο προεκλογικά, εδώ μιλάμε για μια ομολογία αποτυχίας, που ίσως αφορά στα πρόσωπα. Έτσι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε. Ναι, αμέσως, ότι εδώ ξεκάθαρα ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Κατσαφάδος απέτυχαν. Σε αυτό το κανάλι, ακριβώς, νομίζω σε έναν συνάδελφό σας είχα πει τότε, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική απομακρύνθηκε ο πιο πετυχημένος υπουργός δημοσίας τάξης που είχε ποτέ η χώρα, με βάση δεδομένα μετρήσιμα. Ναι. Και όσον αφορά την κινητροδότηση των αστυνομικών και όσον αφορά την εφταξία στην κοινωνία. Και αν θέλει τώρα, μια και πήρα το λόγο. Τον κύριο Χρυσοχοίδη, ασφαλώς. Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτός ο ανασχηματισμός σημερινός είναι επιδεκτικός μιας ανάγνωσης πολύ αρνητικής για την κυβέρνηση. Αυτό που είπατε
Δεν είναι απλώς ομολογία αποτυχίας αφού άλλαξε 5-6 υπουργούς, επανήλθε στην πρώτη επιλογή του. Είναι και η περιβόητη rotation. Όταν μετά το μετασχηματισμό άλλαξε όλο το κυβερνητικό σχήμα πλην της κυρίας Μενδώνη, μην αφήνοντας καμία συνέχεια στον κυβερνητικό τομέα, και τώρα επαναφέρει υπουργούς, όχι έναν, ούτε δύο, τρεις ή τέσσερις νομίζω, σε χαρτοφυλάκια με τα οποία είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή αναιρεί τη λογική, το όλοι κάνουν για όλα. Μετακίνηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και επιδεκτικό θετικής ανάγνωσης, γιατί δείχνει ότι ένας πρωθυπουργός που ομολογεί εμέσως τα λάθη του, γιατί και εσείς ακούει. Και όλοι οι συναδελφοί σας το διαπιστώνετε. Ό,τι ακούει. Βέβαια, εγώ επιστρέφοντας για λίγο στο Σωτήρη, θέλω να πω, Σωτήρη, ότι από την άλλη πλευρά ακούω και την κριτική της αντιπολίτευσης. Και το Πασόκ που λέει για όρους ανακύκλωσης και το ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για μουσικές καρέκλες. Γιατί για να το βάλουμε και λίγο αριθμητικά πια, έχουμε περάσει. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Έχει 158 βουλευτές. Έτσι. Από τους 158 είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι αλλάζουν απλώς υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει μπει σε μια διαδικασία του σίγουρου, το σιγουράκι που λέμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη ως πολυεργαλείο, να το πω έτσι, συγχωρήστε με. Τον κύριο Χρυσοχοΐδη που επιδέχεται κριτική η επιλογή, οποιαδήποτε επιλογή του Πρωθυπουργού. Απλώς λέω, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθεί να πηγαίνει στα σίγουρα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, έχει δίκιο και η αντιπολίτευση να λέει ότι εδώ, παιδιά, μια ανακύκλωση γίνεται των ίδιων προσώπων. Δεν είναι τυχαίο, αν μου επιτρέπεις, το ότι χρησιμοποιήθηκε όρος μουσικές καρέκλες τρεις φορές. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά και από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι εδώ μιλάμε για ανακύκλωση και δεν ξέρω κατά πόσο, Σωτήρη, αυτό έχει αρχίσει να ενοχλεί και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αφενός να πούμε ότι είναι δύο διορθωτικές κινήσεις που γίνανε ουσιαστικά. Αφετέρου, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμπιστευτεί εύκολα κάποια στελέχη από την κοινοβουλευτική ομάδα για να γίνουν υπουργοί. Πρέπει να πηγαίνει και λίγο με τις σίγουρες λύσεις, ειδικά σε υπουργεία τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνοι. Δηλαδή δεν είναι ένα υπουργείο το οποίο πας και κάνεις εύκολα πειραματισμούς, διότι έχει θέση σε αυτήν την τετραετία να αλλάξει τελείως το πρόσωπο της υγείας και να δημιουργήσει πραγματικά συνθήκες νίκης, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το Υπουργείο. Συνθήκες οι οποίες αλλάζουν, δηλαδή που δίνουν πόντους. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λες και θα πω ότι σε μια δεύτερη τετραετία δεν έχεις δικαιολογίες και δεν έχεις και τον χρόνο. Έτσι, να το συνυπολογίσουμε αυτό. Από την άλλη πλευρά θα κάνω ένα πικρόχολο ερώτημα, ας πούμε. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου πήγε ως απολύτως επιτυχημένη στο πόστο της Υπουργού Εργασίας. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Όχι. Θέλω να πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου, χωρίς να υπάρχει τίποτα προσωπικό, με απόλυτο σεβασμό το λέω, αλλά κρινόμαστε όλοι και από τις δημόσιες πράξεις μας και από το δημόσιο λόγο μας. Όσες φορές έχει μιλήσει ή και φορές που δεν έχει μιλήσει, έχει προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Θα σου πω, γιατί έχω αρκετό παρασκήνιο και για το θέμα της υπουργοποίησης του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Καταρχάς να πούμε ότι ο ίδιος έχει προσεγγιστεί και παλαιότερα για αυτή τη θέση και έχει αρνηθεί. Mm-hmm. Και σήμερα που τον πήρε ο Πρωθυπουργός σε ένα τηλέφωνο, επειδή έχω μάθει ακριβώς τι υπόθηκε, του είπε ο Πρωθυπουργός στον Άδωνη ότι θα σου μιλήσω σαν φίλος και σε ευχαριστώ για όσα έχεις υπερασπιστεί την κυβέρνηση και ότι έχεις μπει στα δύσκολα πόστα αυτής της κυβέρνησης και έχεις υπερασπιστεί και την κυβέρνηση και εμένα. Mm-hmm. Αλλά σου ζητάω σαν Πρωθυπουργός να πας σε αυτό το Υπουργείο, γιατί είσαι και επικοινωνιακός και συγκρουσιακός, και όταν λέμε συγκρουσιακός, αυτό το Υπουργείο πρέπει να σπάσεις και αυγά κιόλας, έτσι, το καταλαβαίνετε. Δεν πας με την ψυχή στο στόμα και πας ουσιαστικά για ένα πόλεμο. Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης πάει εκεί πέρα διότι και σαν χαρακτήρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατέβει κάτω στη μάχη, δηλαδή θα κατέβει στην απεργία για παράδειγμα και θα μιλήσει με τους απεργούς για παράδειγμα. Σωστό. Λοιπόν, τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης του εξήγησε, για να γυρίσω στη συνομιλία, ότι έχει συνδεθεί αρνητικά με το Υπουργείο Υγείας διότι ήταν και παλαιότερα και τον είχε κατηγορήσει η αντιπολίτευση ότι με την υπόθεση της Νοβάρτης και τους συνεργάτες του όμως με την υπόθεση του Κελπνό. Όμως στην άλλη γραμμή ο Πρωθυπουργός ήταν ανένδοτος και δεν του άφησε κανένα περιθώριο.
Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια επίθεση, είναι ουσιαστικά μια αποστολή, πώς θα το πω, αυτοκτονίας, είναι μια αποστολή που πρέπει να πετύχει και δεν μπορεί να βάλει κάποιον άλλον. Mm-hmm. Τώρα, να πω και άλλη μια παράμετρο που έμαθα, είναι ότι και οι φαρμακοβιομήχανοι και οι εγχώριοι και οι ξένοι από την προηγούμενη θητεία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη είχαν σημειώσει ότι είναι από τους λίγους υπουργούς ο οποίος μιλάει για την ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας, αυτού του χώρου, ο οποίος είναι ένας κρατεός χώρος, τέλος πάντων, για την ελληνική οικονομία, και αυτό έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Πρωθυπουργού να τον πάει. Ναι. Για την κυρία Μιχαηλίδου. Για την κυρία Μιχαηλίδου να πω ότι ήθελε και η ίδια να υπουργοποιηθεί. Θεωρούσε τον εαυτό της ότι δεν έπρεπε να είναι στο Υπουργείο Παιδείας υφυπουργός, και μάλιστα έχω μάθει παλιότερα ότι και άλλαξε κάποιες αρμοδιότητες όταν γινόταν η κυβέρνηση το καλοκαίρι με την κυρία Ζέτα Μακρύ, την ετέρα υφυπουργό. Η κυρία Δόνα Μιχαηλίδου είναι στα πρόσωπα του Πρωθυπουργού που θέλουν, που είναι και φιλόδοξα μεν, και από την άλλη είναι και ένα πρόσωπο το οποίο εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Θεωρεί ότι είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι γυναίκα, έχει κάποια σημεία, τέλος πάντων, τα οποία που θέλει να αναδείξει στην κυβέρνησή του ο Πρωθυπουργός. Σαφώς έχουμε όμως και την υπουργοποίηση της κυρίας Λιτρίβη, έτσι, ενός άλλου νέου στελέχους, η οποία είναι και αυτή γυναίκα. Και μάλιστα, όπως μαθαίνω, ήταν παλιά διευθύνουσα σύμβουλος στο ΝΕΟΠΕΠ, ένα κρίσιμο οργανισμό. Εκεί την είχε βάλει η Νίκη Κεραμέως, ουσιαστικά την ανέδειξε η Νίκη Κεραμέως, είναι ένα πρόσωπο από τη Νίκη Κεραμέως. Και επίσης άλλο ένα νέο πρόσωπο είναι και ο Ανδρέας ο Νικολακόπουλος, ο πρώτος βουλευτής σε ψήφους στην Ηλία, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή, κυρίως με τις υποκλοπές. Mm-hmm. Και θεωρούσαν ότι κάπως έπρεπε να τον ανταμείψουν. Ναι. Τώρα για τον Παύλο Μαρινάκη, για να κλείσω τέλος πάντων αυτή την τριάδα των νέων που έγινε υφυπουργός, τέλος πάντων ο Παύλος Μαρινάκης, θεωρούν ότι στο κόμμα έδωσε έδωσε πάρα πολλά, ειδικά με τις εθνικές εκλογές, με τις κινητοποιήσεις που έκανε και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και βεβαίως παράλληλα, όταν είχαμε τις αυτοδιοικητικές, είχε παράλληλα και την κυβερνητική εκπροσώπηση, και κάπως έπρεπε να τον ανταμείψουν. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου, για το ρεπορτάζ. Θα διαβάσουμε όλο το υπόλοιπο παρασκήνιο στην Political. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά για το ρεπορτάζ. Έχει ζητήσει το λόγο ο Δημήτρης, και έρχομαι χάρη μου κατευθείαν σε σένα για να ανοίξουμε την κουβέντα. Έλα, Δημήτρη. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι έχω απεριόριστο σεβασμό, γιατί έχω συνεργαστεί όταν ήμουν και στην Αμερική ως δημοσιογράφος σε θέματα πολύ σοβαρά με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Έχει μια φοβερή εμπειρία. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ προηγουμένως στην τοποθέτησή σου, πραγματικά είναι απορίας άξιο λίγους μήνες. Mm-hmm. Ούτε καν μήνες, πολλούς δηλαδή, μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τη δεύτερη τετραετία, να έχουμε τόσες αλλαγές στην κυβέρνηση και τόσα προβλήματα. Σίγουρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σε συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτό πήγαινα να πω τώρα. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε διαπιστωθεί από την πρώτη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με ένα μείζον θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τη χώρα, που είναι η εγκληματικότητα. Την ίδια στιγμή όμως, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή εδώ πέρα, το έγκλημα αλλάζει. Οι δάφνες του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είναι τεράστιες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επανέρχεσαι συνεχώς σε έναν άνθρωπο τόσα χρόνια μετά στο ίδιο Υπουργείο για να λύσεις το ίδιο πρόβλημα είναι και πρόβλημα και για την κυβέρνηση, είναι και πρόβλημα για τη χώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκεί και πέρα, τώρα, ένα άλλο θέμα που βλέπω εγώ που έχει ο Πρωθυπουργός και πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τους επόμενους μήνες θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πλέον η συντηρητική παράταξη, να το πω έτσι, πρέπει να έχει πρόβλημα πλέον. Διότι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει εμπιστοσύνη στα στελέχη του από τη συντηρητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στο συντηρητικό κομμάτι. Ναι. Με την έννοια ότι, όπως είπες και εσύ, 158 βουλευτές, αρκετοί βουλευτές με τεράστια εμπειρία, με αρκετές ικανότητες, και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν τους δείχνει την εμπιστοσύνη και προσπαθεί. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να δείξει νέο αίμα,
μια αλλαγή στη χώρα, ότι έρχεται κάτι καινούριο. Αλλά δυστυχώς για τον Πρωθυπουργό και για τη χώρα τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά που σε όλο τον κόσμο και σε όλη τη Δύση εκείνο που αποζητάνε οι κυβερνήσεις είναι εμπειρία. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Χάρη μου. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποιο είναι το συμπέρασμα βλέποντας τα ονόματα του ανασχηματισμού? Πρώτον, θα έλεγα, είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάγκο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, όταν φτιάχνεις τη βασική ομάδα και ανακυκλώνεις τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, είτε το πούμε μουσικές καρέκλες, είτε ανακύκλωση, είτε οτιδήποτε, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Άρα, το ένα είναι δεν έχουμε πάγκο. Το δεύτερο είναι παραδοχή αποτυχίας και λαθών. Mm-hmm. Είναι δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή, όταν αλλάζεις μέσα σε 6 μήνες. Τρίτη φορά τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, όταν αλλάζεις πάλι θέση στο Υπουργείο Υγείας, ξαναφέρνεις τον Άδωνη που τον είχες πάει στο εργασία σου. Δηλαδή, όλα αυτά δείχνουν ότι αντί για κυβέρνηση αρίστων, έχεις, τέλος πάντων, ας μην τη χαρακτηρίσω τη λέξη, γιατί μην αδικήσουμε ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλοι άριστοι όπως αποδεικνύει η ίδια η ζωή. Τώρα. Κάνει συνήχηση λέξη που σκεφτήκατε, έτσι, ναι, με το άριστη, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας μην προσβάλλουμε ανθρώπους. Λοιπόν, τώρα, στην ουσία. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο η έλλειψη πάγκου και η αποτυχία. Είναι ότι εδώ πέρα δεν λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, είναι σαν τον προπονητή που κάνει συνεχώς αλλαγές στην ομάδα και όμως είσαι πίσω στο σκορ. Ναι. Θα μου πεις, μα δεν έχει 41%, δεν είναι πολιτικά κυρίαρχη, η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται από κανέναν και καλπάζει με 12 άλογα στο άπειρο. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί έχεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεχώς πράγματα τα οποία προκαλούν φθορά και οργή στην κοινή γνώμη, φωτιές, πλημμύρες, υποκλοπές, καταστροφές, χουλιγκανισμό, παδική βία, δολοφονίες. Δηλαδή, το θέμα της ασφάλειας που είναι ταυτωτικό για τη Νέα Δημοκρατία ως συντηρητική παράταξη, στο οποίο έχει ποντάρει ο Μητσοτάκης, ότι παιδιά εγώ. Ναι, προεκλογικά. Ναι, ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία που εκτινόμαστε από τη δεξιά μέχρι το κέντρο, ένα από αυτά που προσφέρουμε στην κοινή γνώμη, γι' αυτό μας εκλέγει πάλι η κυβέρνηση, είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Ποια ασφάλεια όμως υπάρχει όταν αλωνίζουν οι χούλιγκαν, όταν αλληλοεξοντώνονται οι μαφιόζοι, όταν σκοτώνονται, όταν η εγκληματικότητα ανθεί? Λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, για παράδειγμα, για να κάνω και εγώ το συνήγορο που λες, ότι ναι, έχει τη σημασία ότι το ακούει αυτό, το βλέπει ότι υπάρχει δυναμία και παρεμβαίνει και το αλλάζει. Πώς παρεμβαίνει, παρεμβαίνει πώς? Με ξαναζεσταμένη σούπα. Δηλαδή, ο Χρυσογοίδης τώρα που ήταν υπουργός δημόσιας τάξης του Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, ναι, του Λουκά Παπαδήμου και δεύτερη φορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή τις προηγούμενες 4 φορές πέτυχε ή δεν πέτυχε στο έργο του, είναι μια συζήτηση. Κάποιος πέτυχε, κάποιος νομίζω δεν πέτυχε. Όπως, να θυμίσω γιατί είχε φύγει ο Χρυσογοίδης την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Είχε φύγει. Γιατί είχαμε πυρκαγιές, είχαμε τα περιστατικά στη Νέα Σμύρνη με την αστυνομική βία. Δεν ήταν αρμοδιότητά του οι πυρκαγιές. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Δεν είχαμε τότε αυτοτελές Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε τα περιστατικά στη Νέα Σμύρνη με την αστυνομική βία. Δηλαδή, στην πρώτη του θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Χρυσογοίδης δεν πέτυχε. Ναι. Γι' αυτό και έφυγε. Τώρα θα πετύχει τη δεύτερη φορά. Ναι, εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Ναι. Τώρα, και με αυτό ολοκληρώνω. Τώρα, όσο για την υπόθεση του Υπουργείου Υγείας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο Υπουργείο. Γιατί όσοι έχουν θητεύσει, όπως ο κ. Παπαθεοδόρου, σε κυβερνήσεις και έχουν περάσει από Υπουργεία, ξέρουν ότι υπάρχουν Υπουργεία Κυριλέ και Υπουργεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλη λάντζα, α το πούμε έτσι, πολιτική. Ναι, ναι. Το Υπουργείο Υγείας είναι ένα από αυτά. Ο Άδωνης μπορεί να είναι ένα μπαροτοκαπνισμένο στέλεχος που να βγαίνει μπροστά και να μην διστάζει. Όμως η υγεία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης. Ναι, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Από την πρώτη τετραετία κρατάμε μόνο τις αγορές όπλων και την ψηφιοποίηση του κράτους. Στα άλλα θέματα δεν είδαμε μεγάλη πρόοδο. Εδώ, Χάρη, να πούμε το εξής, ότι παίρνει το Χρυσοχοίδη ως αποτυχημένο από το Υπουργείο Υγείας και να το πάει σε έναν χώρο που είναι επιτυχημένος, ή απλώς επειδή πρέπει να ενισχύσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενισχύει, δεν θέλει να μείνει πίσω το έργο που έχει ξεκινήσει ο Χρυσοχοίδης και βάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τουλάχιστον ο Χρυσοχοίδης δεν έκανε βουτιές στην Πάτμο όπως ο Μηταράκης το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό σίγουρα είναι μια πρόοδο σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι θέμα αποτυχίας ή επιτυχίας, δεν ξέρω, δεν μπορεί να κρυθεί ο Χρυσοχοίδης ως Υπουργός Υγείας σε 6 μήνες. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, οποιοδήποτε υπουργός δεν μπορεί να κρυθεί σε 6 μήνες. Προφανώς. Πάντως διοικητικά συμβούλια νοσοκομείων ξυλωθήκαν, έτσι.
Θέλω να πω μήπως έπρεπε να σταματήσουν να ξυλώνονται, δεν ξέρω. Ναι, και αυτό όμως είχε μια επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι ένα νοσοκομείο μπάχαλο. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είναι σχεδόν 5 χρόνια στην εξουσία. Φταίει ο διοικητής τάδε. Δηλαδή, οι προηγούμενοι υπουργοί που πέρασαν και η κυβέρνηση που έχει την πολιτική ευθύνη για όλα, τώρα το κατάλαβε. Δηλαδή, αυτό είχε μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή διαχείριση που δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι. Ναι. Κύριε Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε απολύτως τη λογική προσέγγιση. Να ξεχάσουμε για ένα λεπτό τα πρόσωπα και να δούμε τις πολιτικές στους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, πριν από 6 μήνες είχαμε τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης. Η ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα τα οποία εγώ θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Χάρη, θεωρώ ότι είναι ταυτωτικό για την κοινωνία η ασφάλεια. Και όχι μόνο για την κυβέρνηση. Είναι ταυτωτικό για την κοινωνία και όσα κόμματα αναγνωρίζονται σε αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό τόξο. Γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα του πολίτη. Δεν μπορεί να το παραμερίσει κάποιος στη δεύτερη ή στην τρίτη μοίρα. Αλλά εννοούσα και τη συντηρητική παράταξη περισσότερο, έτσι, σε σχέση με την αριστερά. Άμα το πάμε εκεί, ναι, βεβαίως, μπορεί και κάποιοι να μην αναγνωρίζονται στην ίδια ασφάλεια που θέλουμε εμείς για τον πολίτη. Ή να μην εννοούν το ίδιο πράγμα. Θα το ανέβει στην ίδια αποτελεότητα. Άρα, το ένα στοιχείο της πολιτικής ήταν ότι πριν από 6 μήνες η ασφάλεια ήταν από τα κυρίαρχα θέματα. Η μεταρρύθμιση στην υγεία ήταν επίσης ένα από τα κυρίαρχα θέματα και γι' αυτό βρέθηκε ένα πρόσωπο το οποίο είχε μεταρρυθμιστικό έργο για να αναλάβει αυτή τη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση στην εργασία και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων ήταν επίσης μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πριν από 6 μήνες. Πάμε σήμερα. Σήμερα φαίνεται ότι γίνεται η αλλαγή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένα σχηματισμό, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσέγγιση. Ναι, ναι. Γίνεται η αλλαγή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπου μετακινείται ο Υπουργός ο οποίος ήταν στο Υγείας. Άρα εδώ στο Υγείας θα έχουμε έναν επαναπροσδιορισμό των πολιτικών 6 μήνες μετά από τις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι. Στο Υγείας θα ξεκινήσουμε πάλι ενώ είχε ξεκινήσει ο Χρυσοχοΐδης και στην ουσία εκείνο που δεν βλέπουμε είναι ότι αυτό το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπηρετήθηκε σωστά ή αν θέλετε απέτυχε είναι το ζήτημα των πολιτικών. Γιατί αν υπήρχε μια πολιτική στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης την οποία να μπορούσε να την εκφωνήσει ένας υπουργός και να την εφαρμόσει θα είχε πετύχει. Δεν έχει πετύχει. Το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι απλά σήμερα ένα ζητούμενο. Όπου οι πολίτες έχουν ανασφάλεια, έχουμε μεγαλύτερη αυξανόμενα μεγέθη βίας, έχουμε οργανωμένο έγκλημα, δεν έχουμε μόνο οπαδικό έγκλημα, έχουμε οργανωμένο έγκλημα, έχουμε μικροπαραβατικότητα και στην ουσία δεν έχουμε πολιτική για την ασφάλεια. Mm-hmm. 6 μήνες μετά τις προγραμματικές. Πρόβλημα. Εάν ξεκινήσουμε από την αρχή και στην υγεία, όπου είχαν εξαγγείλει μια σειρά πολιτικών για την αλλαγή του χάρτη των νοσοκομείων, όπως και σε άλλα υπουργεία. Άρα, εδώ δεν έχουμε μια διαδικασία μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών. Εδώ έχουμε μια διαδικασία όπου σε πολλά σημεία έχει επέλθει κόπωση. Ναι. Έτσι. Τώρα, είναι προφανές ότι άμα πάμε στα πρόσωπα, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, είναι γνωστό ότι και φίλοι είμαστε και, αν θέλετε, έχω πρώην μεγάλη, όχι, και μεγάλη εκτίμηση για το έργο του. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι κατάλληλος για το Υπουργείο αυτό. Αυτό συμπαρέσυρε μια σειρά από αλλαγές, που όμως και εκεί και ο Χρυσοχοΐδης θα ξεκινήσει από την αρχή. Mm-hmm. Άρα ο χαμένος χρόνος που έχει συσσωρεύσει προβλήματα, που έχει συσσωρεύσει, αν θέλετε, την τραυματισμένη εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι σε πολιτικές. Ναι. Όχι απέναντι στην κυβέρνηση ή απέναντι στους υπουργούς. Εδώ έχουμε μια κρίση αξιοπιστίας ότι για πόσο καιρό θα ξεκινάμε από την αρχή. Και πάλι από την αρχή, κάθε φορά που θα έρχεται ένας υπουργός. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει συνέχεια. Παρακαλώ, συγγνώμη. Και δεν υπάρχει συνέχεια, γιατί αν ρωτήσετε και τον προηγούμενο υπουργό και τον προπροηγούμενο υπουργό ποια ήταν η πολιτική του στον τομέα της ασφάλειας, δεν θα ξέρουν να σας απαντήσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και για να πάρω τη σκητάλη από την τελευταία τοποθέτηση, γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν υπουργό με συσσωρευμένη εμπειρία και διαπιστευμένη διαδρομή, όπως είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό του χρόνου, αλλά και της κοινωνικής πρόκλησης. Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά τότε γιατί τον αλλάξαμε στην αρχή. Να πω κάτι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κατά τη δική μου ανάγνωση, όταν έγιναν τα επεισόδια με τους αστυνομικούς στην Νέα Σμύρνη, που είπαμε ότι απομακρύνθηκε κτλ., περισσότερο έγινε για λόγους επικοινωνιακής αποφόρτησης παρά για λόγους ουσίας περί της
επιδόσεώς του. Τι θέλω να πω. Η επιστροφή του τώρα γίνεται με κριτήρια αναγκαιότητας και ικανότητας. Η αποπομπή του τότε δεν ήταν ένιδη μομφής. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μπορεί να είναι. Γιατί και έτσι, θεωρώ ότι, όπως υπόθηκε και πριν, εάν ήταν ένας άλλος υπουργός προστασίας του πολίτη τότε, με τα επεισόδια των αστυνομικών στην Ελλάδα, δεν θα γινόταν το επεισόδιο. Αν ήταν ένας άλλος υπουργός προστασίας του πολίτη, αν συνέβαινε στη βάρδια του κυρίου Χρυσοχοίδη το περιστατικό με τους φιλάθλους που διέσχισαν τα σύνορα, μήπως όλα αυτά διαπλέκονται και με τον κοινωνικό αναστοχασμό που έχουμε και η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει και το κεντρό ακροατήριο. Σύμφωνη, με το τι σημαίνει κάμερες, με το τι σημαίνει εκχώρηση. Υπόθηκε και νωρίτερα στο πάνελ. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα. Επειδή μιλάμε για πρόσωπα, τι θα κάνει ζητούμενο. Και λέω ότι υπήρχε λόγος, και δεν είναι μόνο το θέμα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αν ήταν πολύ επιτυχημένος ο κύριος Χρυσοχοίδης, που ήταν επιτυχημένος σε πολλά κομμάτια της δημόσιας τάξης, γιατί τον αλλάξαμε. Γιατί, για παράδειγμα, αφού ήταν τόσο επιτυχημένη η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που ήταν στο Υπουργείο Εργασίας ως Υπουργός Πρόνοιας, την πήγαμε στο Υφυπουργό Παιδείας για να ξαναγυρίσει ως Υπουργός Εργασίας. Δηλαδή, θέλω να πω. Για το Χρυσοχοίδη, αναπαθμισμένη η κυρία Μιχαηλίδου. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θέλω να πω το εξής, ότι έχω διαφορετική άποψη. Η κυρία Αχτσιόγλου έκανε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Όχι, είχε παρόμοιο δρόμο. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και συνέχεια μετά. Ήταν πιο απότομη λίγο η άνοδος της κυρίας Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω. Λέω απλώς ότι εγώ, χάρη μου, θέτω τα θέματα του τι αφήνει ο κάθε υπουργός πίσω του. Σωστό. Αν θεωρείς ότι άφησε το ίδιο η κυρία Χτσιόγλου με την κυρία Μιχαηλίδου, αυτό είναι άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Απλά για να ολοκληρώσω την προηγούμενη τοποθέτησή μου, νομίζω ότι οι αλλαγές που έγιναν από αυτούς που είχαν ήδη διατελέσει υπουργοί σε άλλα υπουργεία ήταν ακριβώς κάποιος για να μην καθίσει, εφησυχαστεί και να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και σε έναν άλλον υπουργικό θόκο. Και να μην δημιουργηθεί ίσως αυτό η σχέση ή το οτιδήποτε. Αυτό ήθελα να πω πριν. Εδώ συγκρούεται η εκπαίδευση του υπουργού με το συμφέρον της κοινωνίας, με την αποτελεσματικότητα. Αυτό λάθος του Μητσοτάκη είναι ότι το έκανε ολικά και όχι σταδιακά. Δεν ανανέωσε εν μέρη. Πιστεύω όμως ότι και τώρα, πρώτον, αυτό που ενδιέφερε τον Πρωθυπουργό ήταν όχι να διασώσει το δόγμα της εικόνας του ότι έκανα σωστές επιλογές εξ αρχής, αυτοκριτικά προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές και έβαλε και στη διαδικασία της εκπαίδευσης και δύο νέους υφυπουργούς προκειμένου να αναδειχθούν και καινούργια στελέχη. Ένα υπουργείο επίσης. Από τους 158. Αυτό θέλω να πω. Το Υπουργείο είναι πολύ διαφορετική άσκηση διοίκησης από το να αναλάβει ένα συγκεκριμένο. Να στο θέσω διαφορετικά. Το έχει συγκεντρώσει ότι. Το λέω αυτό στην Αντιγόνη, για παράδειγμα. Ο Σπανάκης, για παράδειγμα, έχει καταγράψει πολύ θετικές κριτικές και σχόλια ως υπουργός εργασίας. Επειδή λες για την εκπαίδευση. Γιατί δεν παίρνετε τον κάνω υπουργό εργασίας, λέω για παράδειγμα. Είναι πολύ παραγωγικά πιστεύω τα κριτήρια. Αλλά επειδή έτυχε να διατελέσω σύμβουλος υπουργού στο περιβάλλοντος, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Έχει να κάνει πέρα από την ικανότητα διοίκησης και αντανακλαστικά και με την εκάστοτε συγκυρία που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει και με τι θα επιδείξει ως λύση στο πρόβλημα. Έτσι. Και νομίζω ότι ειδικά για το προστασίας του πολίτη που αναφερθήκαμε στις διαπιστευμένες ικανότητες του κ. Χρυσοχοίδη, οι προκλήσεις που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, ειδικά με τα ονόματα, με την οπαδική βία, με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, μας δείχνουν ότι είμαστε σε μια άλλη πίστα, κατά τη γνώμη μου, ώστε χρειάζεται ένας άνθρωπος που ξέρει τι. Βέβαια, να πούμε στο κομμάτι αυτό, γιατί γι' αυτό έμεινε σε αυτό το είπε. Από το τραπέζι, ο μόνος που έχει περάσει από Υπουργείο είναι ο κύριος Παπαθεοδόρου. Το λέω αυτό επειδή κράτησα πολύ, πολύ σοβαρά αυτό που είπε, να αποσυνδέσουμε τα πρόσωπα από τις ανάγκες κοινωνίας. Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Και να πω κάτι άλλο. Έρχομαι αμέσως. Για την οπαδική βία, η οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, είναι ένα έργο που το ξαναβλέπουμε συνεχώς, ακριβώς το ίδιο και για χρόνια. Γιατί μάλλον δεν είναι οπαδική. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης, σε έξαρση οπαδικής βίας, είχε υπάρξει υπουργός προστασίας του πολίτη με αρχηγό της αστυνομίας τον πρώην υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνουν κάποια θέματα. Δεν τα είχε καταφέρει τότε, θα τα καταφέρει σήμερα. Ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, επίσης, αν θυμάστε, είχε πάρει και ένα φάκελο στην εισαγγελία του Αριού. Ναι, με 500 ονόματα. 500. Ναι. Και τι γίνεται αυτά? Τίποτα. Ένας λαϊκισμός, ναι, για να πούμε ότι κάναμε κάτι, έτσι. Λοιπόν, θα συμφωνούσα με τη γενική αίσθηση ότι πολλές αλλαγές υπουργών έγιναν αστόχαστα, βιαστικά και υπό επικοινωνιακή επιρροή. Πολύ σωστά η κυρία Βαφίδου κάνει την αντιδιαστολή. Ανάμεσα στον αυθαιρετούντα αστυνομικό που εξ αντικειμένου χρεώνεται στον υπουργό, αλλά κανείς υπουργός δεν μπορεί να το προλάβει, και το να διασχίσουν τη χώρα
χιλιάδες χούλιγκαν, εγκληματίες γνωστοί, με ειδοποίηση από όλες τις αστυνομίες των Βαλκανίων. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο κάπως μου φάνηκε υπερβολική η μορφή είναι για την ανακύκλωση των υπουργών για τις μουσικές καρέκλες, όπως λέγονται. Θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Συζητούσα στην Καλαμάτα με τον τοπικό βουλευτή Μακαρίτη, σήμερα το Θανάση το Φιλιππόπουλο, που έλεγε: από τους 170 περίπου τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 28 δεν έχουμε γίνει υπουργοί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτούς τους έκανε όλους. Ήταν πιο επιτυχημένη η κυβερνήση του Ανδρέα του Παπαδρέου, που ο καθένας έμενε 3 ή 6 μήνες. Mm-hmm. Τώρα για το Υπουργείο πράγματι προστασίας του πολίτη, το έχουν κακομεταχειριστεί εξαιρετικά. Δηλαδή είναι το Υπουργείο που έχει αλλάξει όχι μόνο υπουργούς και ονόματα. Ήταν Υπουργείο Ένομης Τάξης παλιά επιστρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. Έγινε Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Έγινε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Φοβάμαι ότι θα ονομαστεί ή Υπουργείο Υπουργοφαγίας ή Υπουργείο Μιχάλη Χρυσογοίδη. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο τέλος. Ετοιμητικά θα έπρεπε. Πέντε φορές υπουργός. Θα μείνει. Θα μείνει και στο εσωτερικό σε κάθε φάση. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοια αφαίρεση. Αλλά κοιτάξτε όμως που είναι το λάθος του Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό το Υπουργείο. Όταν διώχνεις έναν υπουργό σε μια εβδομάδα για κάτι εξαιρετικά έλασον, ακόμη και αν έκανε δύο μπάνια ένα Σαββατοκύριακο ή θέλησε να καταργήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία που λειτουργεί, αναγκάζεσαι να αφήσεις τον οικονόμο. Και λειτουργεί. Λειτουργεί τρόπος του λέγει. Που δεν λειτουργεί. Επειδή αναφερθήκατε για τον Χρυσογοίδη ως αποτυχημένο υπουργό, επιτρέψτε μου να θυμίσω. Στην προηγούμενη θητεία. Ναι, ότι ο Χρυσογοίδης κατέλησε έναν ανεξάρτητο κράτος. Το κράτος των εξαρχείων. Μέχρι τότε ήταν ανεξάρτητο κράτος. Ο μόνος υπουργός που τόλμησε πολύ και εισήγαγε την κρατική λειτουργία σε αυτή την ανεξάρτητη θηλίδα ανομίας ήταν αυτός. Μην το υποτιμάμε. Γιατί έχει εκτιναχθεί η ανομία και η εγκληματικότητα που κατελήθη το κράτος των εξαρχείων. Μήπως ήταν και αυτό ένας λαϊκισμός εξαρχείων. Δεν φέρνει την άνοιξη. Να πω κάτι όμως. Γιατί εν μέρει έχει δίκιο. Οι καταλήψεις των εξαρχείων ήταν οι μαφιόζοι και οι κουλίδες. Όχι τώρα. Άρη μου, περίμενε γιατί την είχα στημένη. Επιτρέψτε μου να το πω. Όχι, εμένα. Εμένα είναι παράνομη η κατάληψη, δεν είναι. Προφανώς είναι παράνομη. Εντάξει, να τελειώνουμε λοιπόν όταν είναι παράνομη. Να πω μια τελειώσει. Πολύ σύντομη ιστορία. Όταν υπάρχει κατάληψη, στέλνουμε την αστυνομία. Δεν προφανώς. Υπάρχει άλλος. Ακούστε λοιπόν. Αλλά σε όλες τις ανομίες πρέπει να στείλουμε την αστυνομία. Όχι σε όλες τις καταλήψεις. Επειδή το ξέρεις τους χούλιγκαν. Επειδή το ξέρεις για ποιους δουλεύουν οι χούλιγκαν και εκεί να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή εκεί να κάνεις το μάγκα στους καταληψίες και στους χούλιγκαν του τάδε να κάνεις την πάπια. Λέω το εξής, επειδή εν μέρη συμφωνώ μαζί σου ότι επειδή κατελήφθη το κράτος των εξαρχείων δεν μηδενίσχυε εγκληματικότητα. Όμως θέλω να πω και το εξής, επειδή μίλησε για επικοινωνική διαχείριση. Ως παρουσιαστής της δημόσιας τηλεόρασης, και το έχω ξαναπεί σε αυτό εδώ το τραπέζι, κάλυψα τις πρώτες εκενώσεις καταλήψεων που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ στα εξάρχεια υπό την κυρία Γεροβασίλη. Και όλοι είπαν μπράβο, έτσι πρόσεξε. Ήταν από τις καταλήψεις αυτές. Από τις καταλήψεις αυτές. Ήταν κοινωνική χώρη. Από τις καταλήψεις αυτές έβγαιναν προσφυγόπουλα. Και μάλιστα ζήτησα τότε από τον οπερατέρ της δημόσιας τηλεόρασης να γυρίσει την κάμερα να μην δείχνουμε τα παιδάκια. Έτσι. Όταν έκανε το ίδιο η Νέα Δημοκρατία, την κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι ο λαϊκισμός. Έχει και τον κοινωνικό λαϊκισμό. Ο καθένας έχει και τους πελάτες του. Εντάξει. Ναι, αλλά εδώ μπαίνει ο κ. Παπαθεοδόρου. Καλοί οι πελάτες, αλλά υπάρχουν και ανάγκες της κοινωνίας. Να πούμε όμως κάτι για την ουσία. Η πάγκη μπροστά από την ΑΣΟΕ, χάρη μου, σου θυμίζει ότι είναι ιδεολογικό πρόβλημα για τη χώρα. Το θυμάσαι αυτό. Ναι, αλλά να πούμε μισό λεπτό. Είναι πριν φτάσουμε στην ΑΣΟΕ. Η ασφάλεια λοιπόν που είπαμε πριν ή δεν. Να πούμε όμως και κάτι για την ουσία. Γιατί λέμε τώρα αν είναι ο Χρυσογοίδης ικανός, αν είναι ο άλλος ικανός κτλ. Το πρόβλημα, δεν διαπιστώνουμε όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα μπαχάλου. Γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό της αστυνομίας. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης γιατί χρειάζεται το Χρυσογοίδη και την εμπειρία του Χρυσογοίδη αυτή τη στιγμή. Γιατί η αστυνομία εσωτερικά είναι μπάχαλο. Και γιατί είναι η αστυνομία εσωτερικά μπάχαλο. Γιατί μπορούμε να φανταστούμε τους λόγους από όλους τους προηγούμενους που πέρασαν στη διοίκησή της. Γιατί οι διοικήσεις ήταν ανίκανες, γιατί διορίζουμε όχι άριστους αλλά άρεστους, διορίζουμε τα δικά μας γαλάζια παιδιά. Και όποιοι ξέρουν από δημόσια διοίκηση, ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Διορίζω μία διοίκηση η οποία είναι δικιά μας, αλλά ξέρω ότι είναι ικανή,
από το διορίζω ως υπουργός μια διοίκηση που είναι δικιά μας και δεν με απασχολεί αν είναι ικανή ή όχι. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι το πρόβλημα. Και εγώ φοβάμαι ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έπρεπε να διορίζουμε καν κάποιον που είναι δικός μας. Όχι, έτσι, ναι, το λέω, λέμε τώρα όσοι πάλι, έχουμε, το αφήνεις να ρεφθεί, έχουμε σχέση με την υπάρχει το, και να συζητάμε ρεαλιστικά. Το καλό ρουσφέτη και το κακό ρουσφέτη. Το ρουσφέτη είναι ρουσφέτη. Να μην το συγκρίνω με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, η ανθρωπομετρική ικανότητα του Μητσοτάκη νομίζω είναι σαφώς υψηλότερη. Έστω ναι, δεν έχει κάνει, αποτελέσματα. Έστω, έχει κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Κραυγαλαία λάθος. Το οποίο το αναγνωρίζει. Αλλά γενικά συγκρίνεται τους υπουργούς του Μητσοτάκη με τον Καραμαλή, με τον Σαμαρά κτλ. Του ίδιου κόμματος. Είναι καλύτερο στο human resource. Δεν διαφωνώ. Κανείς δεν το πετυχαίνει. Οι προηγούμενοι υπουργοί των δύο που αναφέρατε, τι είχαν? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήταν τόσο επιτυχημένοι, θεωρείτε? Όχι, ήταν λιγότερο επιτυχημένοι από τους σημερινούς. Δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια πολύ διαφορετική περίοδο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Όταν βάζετε μια έτσι. Σκέφτεστε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όχι, τη γενική ευρυθμία της κυβέρνησης. Τότε και τώρα. Η ευρυθμία της κυβέρνησης. Αυτοί που αναφέρατε ήταν σε σοβαρές κρίσεις. Σε σοβαρές κρίσεις. Ναι. Αντιμετωπίσανε μνημόνια κάποιοι. Είχαν υπουργούς ανέμους, ναι. Όχι, αφήστε τους υπουργούς ανέμους. Στρατηγούς ανέμους. Μην πιάνεστε από μια δήλωση. Εδώ αντιμετωπίσανε κρίσεις. Και εδώ πέρα έχεις μια χώρα με μια κυβέρνηση πανίσχυρη δεύτερης τετραετίας, η οποία κυβερνάει σε εποχές που η οικονομία υποτίθεται πετάει, που όλα πάνε καλά. Και καλά δεν πέταξε κιόλας. Ναι, όχι, εγώ λέω τι λέγεται. Ναι. Επενδυτικές βαθμίδες, όλα αυτά. Είχε και μια συμβολή η κυβέρνηση να πετάξει η οικονομία. Και εσείς σβήνετε κυβερνήσεις του παρελθόντος, οι οποίες κράτησαν και τη χώρα όρθιοι. Ποια η κυβέρνηση 4-9 που διπλασίασε το δημόσιο χρέος, που διπλασία ό,τι πετούσε το διόριζε. Ό,τι πετούσε στον αέρα και το διόριζε. Νομίζω δεν αναφέρεστε στο ίδιο. Ναι, ίδια περίοδο. Καθένα στην περίοδο που βολεύει. Αν αναφερθείτε στην περίοδο. Δεν αναφέρετε σε αυτό που του. Αν αναφερθείτε στην περίοδο 12-14, νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσετε πολύ. Ελάτε, κύριε Παπαθεοδόρου. Ναι, αλλά άμα ρωτήσουμε στην περίοδο 12-14 ποιε μεταρρυθμίσει έμειναν πίσω για να τι συζητάμε σήμερα, δεν θα βρούμε και πολλέ. Για ποιε μνημονίων μεταρρυθμίσει που έμειναν πίσω. Και ποιο πριν γίνει πρωθυπουργό. Η χώρα τότε όπω κυβερνάτε σήμερα, με την ελευθερία που κυβερνάτε σήμερα. Αλλά αποτελέσματα τι, είναι. Αλλά τι. Γιατί στην περίοδο. Μεταρρυθμίσει σε καιρό μνημονίων. Βεβαίως. Την ίδια συγκρίνεται. Θα σου πω το εξής. Μπορείς να συγκρίνεις την περίοδο 2009-2011 πόσες μεταρρυθμίσεις γίνανε, που τις έχουμε ακόμη και σήμερα. Διάβια, Open Gov, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πόσα άλλα. Και πόσες μεταρρυθμίσεις γίνανε την περίοδο 12-14. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε τίποτα την περίοδο 12-14. Την περίοδο 12-14 θα σα πω. Αλλά δεν μου έρχεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Θα σα πω κάτι άλλο που το παραδέχεται και ο σημερινό πρωθυπουργό και το παραδέχονται και αυτοί που υπονοείται. Ότι κρατήθηκε η χώρα όρθιε. Να τελειώσει ο συνάδελφος. Αυτό είναι γεγονός. Ελάτε, κύριε Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε, μπορούμε να συγκρίνουμε περιόδους. Και ευτυχώς δεν βρισκόμαστε σε εκείνες τις περιόδους. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών έλεγε ότι δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Ευτυχώς που δεν βρισκόμαστε. Και οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν εκείνη την εποχή, και το 10 και το 11, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια άτσαλη προσέγγιση του τι είναι κυβέρνηση, τι δεν είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, τα θυμόμαστε όλα, ναι, ναι. Όλοι αυτά, μέχρι το 12, όπου εκεί μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε να σταθεί η χώρα στα πόδια της, με την κυβέρνηση Σαβαρά Βενιζέλου. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Από τις μεταρρυθμίσεις... Μήπως θυμόμαστε ποιο ήταν. Δεν έβαλε η κυβέρνηση Παπανδρέου, δηλαδή. Για όλες είπα. Να πω κάτι. Είπα και για τις δύο περιόδους. Αν μου επιτρέπετε. Είπα και για τις δύο περιόδους. Αν μου επιτρέπετε. Είπα και για τις δύο περιόδους. Θέλω να έρθουμε στο σήμερα, κυρίως γιατί. Μην τη συγκρίνουμε αυτές τις καταστάσεις. Όχι, θέλω να πω ότι και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πάμε σε εκείνη την περίοδο με αφορμή τη συνέντευξη του Βενιζέλου. Οπότε έχουμε να πούμε. Σήμερα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε επίσης όχι μόνο λόγω τη. Ανάπτυξη οικονομία λόγω τη επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε μια άλλη κατάσταση γιατί ο κόσμο πιστεύει ότι έχει μπει σε μια άλλη κανονικότητα. Με τι κρίσει που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά σε μια άλλη κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα θέλει δίκαιε μεταρρυθμίσει. Θέλει μεταρρυθμίσει οι οποίε να έχουν αποτύπωμα στην κοινωνία. Και θέλει μεταρρυθμίσει οι οποίε να ολοκληρώνονται γρήγορα. Γι' αυτό είπα. Ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο σήμερα είναι πολιτικοί, πρόσωπα που να υπηρετήσουν και να εκφωνήσουν συγκεκριμένες πολιτικές. Εγώ σας είπα, δεν έχω καμία αντίρρηση ή μία αρνητική προσέγγιση στο γεγονός ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πήγε σε αυτό το Υπουργείο.
Το ζήτημα είναι να πούμε στον πολίτη όμως το εξής, ότι από αυτό το Υπουργείο θα παραχθεί συγκεκριμένη πολιτική, ότι σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση των νοσοκομείων, γιατί αυτό περιμένει. Όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, λίγο τον ενδιαφέρει ποιος είναι υπουργός. Τον ενδιαφέρει αν και θα πόσο έχει... δε μάλλον διοικητής. Νομίζω όμως ότι εδώ, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει. Πώς δουλεύει το νοσοκομείο και πώς έχει ποιότητα κάνει... έχει παροχή υγείας. Ναι, βέβαια, εμένα, Μαρίνα μου και σου δίνω αμέσως το λόγο. Και βεβαίως εμένα... έχει να κάνει το πρόσωπο το πρέπει οποίο... να σας αυτό πω το πράγμα θα το καθοδηγήσει. Ότι ως πολίτη, μου ακούγεται, πραγματικά σας το λέω, σαν να πίναμε ένα καφέ έξω σε ένα καφενείο. Είναι πολύ δυσίωνο για μένα και σας το λέω αλήθεια ότι από τους 158 δεν υπάρχουν άλλοι υπουργήσιμοι. Ωραία. Θέλω να πω ότι αυτή την περίπτωση κυβερνήσε ο Ανδρέα. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι όμως. Όλοι. Κύριε καθηγητά, δεν είναι έτσι όμως. Αυτό όμως είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να πω και αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, αυτό σχολιάζουμε. Θέλω να πω, ίσως και να συγκρίνω και την ποιότητα της σύνθεσης κοινοβουλίων προηγούμενων περασμένων δεκαετίων. Εδώ υπάρχει μία απάντηση, ναι. Τουλάχιστον μία προσέγγιση ή μία προσπάθεια, αν θέλεις. Δηλαδή, ότι σε 6 μήνες έχεις εκλογές πάλι, εδώ έχεις ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσεις άμεσα. Άρα, αυτό που κάνεις είναι να στηριχθείς σε κάποιους που θεωρείς ότι ξέρουν το χώρο. Νομίζω ότι αυτό είναι η προσπάθεια. Δεν είναι ακριβώς ότι αντιληπτό δεν υπάρχει είναι. Ο πάγκος. Ναι. Έτσι. Μια προσπάθεια είναι. Απ' την άλλη μεριά, τι έχεις ουσιαστικά την παραδοχή ότι το rotation. Δεν έπιασε. Μάλιστα. Εννοείται. Και το θεωρώ και να βάλω λογικό. Και μία άλλη παράμετρο στη συζήτηση για να δηλαδή, το σχολιάσουμε. Έχεις εδώ ουσιαστικά έναν ανασχηματισμό επιστροφής. Ναι, ακριβώς. Απ' την άλλη, εμένα μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Δεν θα πάμε σε χαλαρές. Ακριβώς. Δεν θα είναι χαλαρές οι εκλογές. Αν ήμουν διευθυντής εφημερίδας, αύριο θα έβαζα τίτλο «Μέα κούλπα». Ναι. Αυτή είναι η ιστορία του. Είναι ανασχηματισμού. Αυτό είναι τίτλος βιβλίου καλύτερο. Που είναι και η ειδικότητά σας. Τώρα έφυγα τελευταία. Αφήστε μου λίγο να ανασάνω. Έτσι. Λοιπόν, να πω το εξής. Εμένα μου έκανε και κάτι άλλο, Δημήτρη, εντύπωση. Εδώ, αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τα σημερινά μέχρι σήμερα δεδομένα, θα ανακύψει και το πρόβλημα που λέγεται Βορύδης. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί υπάρχει ένα βασικό στέλεχος της κυβέρνησης, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ήδη έχει διαμηνηθεί, ακόμα και σήμερα άκουσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι και στο δικό μου το μυαλό, όπως είπε, δεν χωράει υπουργός που να μην ψηφίζει νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Σε κανένα. Μπορεί να έχει πάει ένα ταξίδι εκείνη την ημέρα, κύριος Βορύδης. Όμως μου κάνει εντύπωση ότι. Ναι, και όμως μου κάνει εντύπωση ότι δεν πειράχτηκε ο κύριος Βορύδης. Βαρέων βαρών υπουργός. Αναφέρθηκε πριν από λίγο εδώ ότι έχουμε εκλογές. Ναι, ναι. Ευρωεκλογές. Καλός ή κακός, αυτές οι εκλογές θα είναι πολιτικές. Mm. Είναι σαφές αυτό. Σωστό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, και θα είναι πολιτικές όχι μόνο στην Ελλάδα, για να το ξεκαθαρίσω, θα είναι σε όλη την Ευρώπη. Έρχεται τσουνάμι και δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά θα έρθει. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο ο κύριος Βορύδης. Σε αυτό το κομμάτι που λες, είναι πάρα πολλοί που θα βγουν εκείνη τη στιγμή. Υπουργοί. Όχι υπουργοί. Υπουργός είναι αυτό ο κ. Βορύδης. Είναι άλλο όμως να είσαι υπουργός, άλλο ο βουλευτής. Είναι υπουργός ο κ. Βορύδης. Γιατί ο βουλευτής καλύπτεται πίσω από την κομματική πειθαρχία. Θα ξαναβάλουμε κομματική πειθαρχία πάλι. Είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Είναι σίγουρο, βέβαια. Άρα λοιπόν. Το γάμο των ομοφυλών. Δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Άρα μπορεί να σκεφτεί κανείς. Να το θέσω διαφορετικά, επειδή θα υπάρχει συνένεση από τα άλλα κόμματα, ίσως να μην χρειαστεί. Αλλά θέλω να πω. Ίσως δεν μπαίνει ποτέ. Έχετε δίκιο. Δεν βάλανε για την κατάρρευση του δίκαιου στην Αγγλία. Λέω ότι είναι διαφορετικό να μην το ψηφίζει βουλευτή, διαφορετικό να μην το ψηφίζει υπουργό. Να ολοκληρώσω κάτι άλλο. Και το θέμα του κ. Βορύδη και των βουλευτών. Αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επειδή ανέφερα ότι θα έχουμε πολιτικές εκλογές, θα πάει μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Αν ήθελε ο Πρωθυπουργός και αισθανόταν τόσο σίγουρος, ας το φέρει πριν τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω όμως ότι υπάρχει άλλη ανάγνωση που λέει ότι το φέρνω πριν από τις ευρωεκλογές, επειδή η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή και ίσως έχει εκτονωθεί η κατάσταση μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είναι αρκετά έξυπνος για να έχει καταλάβει ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν θα είναι καθόλου χαλαρές. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα η Καθημερινή γράφει πρωτοσέλιδα, θα διαβάσει σελίδα 4 πότε θα έρθει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών. Mm. Και μέσα λέει θα έρθει ή πριν από τις ευρωεκλογές ή μετά τις ευρωεκλογές. Θα λέω εγώ, θα πεθάνω, θα πεθάνω ή το 2024 ή μετά το 2024. Πάντως θα είναι σίγουρα μετά τις ευρωεκλογές. Η λογική λέει ότι το πιθανότερο είναι αυτό
που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή να περάσει ο σκόπελος των ευρωεκλογών και μετά. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα σενάριο ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει σύντομα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν θα έρθει λίγο ώστε πριν τις κάλπες. Εγώ πάντως δεν μένω σε αυτό τόσο, όσο στο ότι σε αυτές τις αλλαγές εγώ περίμενα ότι ίσως θα ήταν και ένα μήνυμα ότι το φέρνω πριν από τις ευρωεκλογές, για να φέρω το νομοσχέδιο πριν τις ευρωεκλογές, αφήνω στην άκρη και το Βορύδη. Ναι, έτσι. Πάλι συζητάμε βέβαια. Ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, το τι έγινε με το μεταναστευτικό, θα κληθούν να δείξουν αυτά που λένε, αν τα πάνε μέχρι την τράπεζα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να προσαρμοστεί, λες? Ο Βορύδης, όχι. Εγώ πιστεύω πως όχι. Μάλιστα. Χαρίχεις μια ένσταση όμως. Ναι. Εδώ συζητάμε πάλι για άλλο ένα θέμα, που αντί να γίνεται, ας πούμε, πολιτική αντιπαράθεση, είναι μονίμως ένα ζωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, παράδειγμα, το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι πολιτικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση. Δηλαδή, είναι υπέρ ο Πρωθυπουργός, περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, στα σίγουρα, συν άλλα μικρότερα κόμματα. Κύρωση μνημονίων που εκκρεμούν τα τρία με τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, μια διεθνής υποχρέωση της χώρας είναι στο σερτάρι της Βουλής. Γιατί πάλι πρέπει, έχουμε σοκοματικά προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνοτουρκικά. Πάλι επιλέγεται μια μεσοβέζικη στάση κτλ. Καταλαβαίνουμε τους λόγους όταν έχεις τον Αντώνη Σαμαρά να λέει μη μιλάτε με τους πειρατές. Δηλαδή, βλέπουμε σε σειρά προβλημάτων και ζητημάτων την κυβέρνηση να είναι εγκλωβισμένη στα ισοκομματικά της προβλήματα ή αδιέξοδα, ανάλογα πώς θέλει να τα χαρακτηρίσει κανείς, και δεν βλέπουμε και αποτέλεσμα τελικά, έτσι. Είναι δραματοποιημένο. Δεν υπάρχει πολιτικός γάμος χωρίς τεχνοθεσία. Μην μιλάμε όλοι μαζί, γιατί δεν... Όταν μιλάμε, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να χωριστούν. Τον πολιτικό γάμο τον ανέχεται η ελληνική κοινωνία, τον αποδέχεται. Τεχνοθεσία μπορεί να γίνει το ασφαλιστικό. Κύριε καθηγητά, μην κάνετε και εσείς παρακαλώ. Δεν υπάρχει όμως διαχωρισμός. Όχι, μην κάνετε αυτό το λάθος, γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και ευτυχώς που βγήκε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας και το διευκρίνησε, δεν είναι το ένα συνδεμένο. Μιλάω πολιτικά, δεν λέω νομικά. Πάντως, για να μην δραματοποιούμε αυτή την κατάσταση, θα θυμίσω το εξής. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Πριν από λίγα χρόνια, το 2016, όταν ήρθε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ το Σύμφωνο Συμβίωσης, ανεξάρτητα από το φύλο των ανθρώπων που συμβιώνουν, τότε λοιπόν δεν υπήρξε κανένα τραγικό πρόβλημα, δεν ψήφισε ο Καμένος και οι βουλευτές, ήταν υπουργοί οι μισοί από αυτούς, αν όχι όλοι, και ψηφίστηκε με μια μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Ναι. Έτσι από το Πασό και το Ποτάμι και μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Πασό και το Ποτάμι ήμουν εισηγητής εκ μέρους του Πασό. Έτσι θα γίνει και τώρα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο σε ορισμένες χώρες θέτει ζητήματα κοινωνικής, αν θέλετε, υποδοχής, για να το πω, αν θέλετε, γλυκά, κοινωνικής υποδοχής, ότι θα βρεθεί ένα μέρος του εκλογικού σώματος να είναι απέναντι. Ναι. Ωραία. Πάντα λοιπόν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται υπάρχουν και πολλοί απέναντι, για να μην θυμηθώ το 1982 με τον πολιτικό γάμο. Εντάξει, okay. Ωραία. Ναι. Άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Η δραματοποίηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο για το ποιοι δεν θα ψηφίσουν. Εάν έχετε 200 ψήφους. 200 ψήφους από τα άλλα κόμματα. Όχι, ξέρετε, υπάρχει όμως, πρόβλημα. Που είναι και το πιθανότερο. Υπάρχει μία προσέγγιση από συντρόφους, να το πω έτσι, στο Πασόκ, που λέει: παιδιά, εδώ εσείς ζητάτε συνένεση. Έτσι. Ωστόσο, δεν μπορείτε να βρείτε εσωτερικά της κυβέρνησης και θα βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Που εμείς το πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Από την άλλη πλευρά, τίθεται και ένα θέμα ηθικής, να το πω έτσι. Για το γάμο, θα μιλήσουμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Και εκεί νομίζω ότι οι συνενέσεις είναι πολύ, πολύ, αν θέλετε, ευπρόσδεκτες από την κοινωνία για όποιους θέλουν να τις κάνουν και μπορούν. Σωστό. Μέχρι είναι τότε θα έχουμε πολλές. 10 δευτερόλεπτα, επειδή με διορθώσατε, απλώς να πω ότι ο γάμος των ομοφύλων είναι θέμα επιλογής δύο ενήλικων ελεύθερων και σεβαστών ανθρώπων. Η τεκνοθεσία έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες. Γιατί θα πάει το παιδί του ομόφυλου ζευγαριού και το άλλο παιδάκι θα πει: μαμά, το πεντάχρονο στον υπηαγωγείο. Γιατί ο Κωστάκης έχει δύο μπαμπάδες? Δημιουργεί διαταραχή. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Το ζήτημα που τίθεται εδώ. Πάντως υπάρχουν και σήμερα παιδάκια με δύο μπαμπάδες. Αυτό θα φέρουμε το νομοσχέδιο. Πάλι μεγαλύτερη έκταση. Το νόμιμο και υποστατό γάμο έτσι όπως περιγράφεται από τον αστικό κώδικα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω το εξής. Εφόσον έχει επιτραπεί η τεκνοθεσία από μονογονεϊκή οικογένεια, από ένα άτομο,
σημαίνει ότι όλο αυτό δεν έχει καμία σημασία, το ζητάμε. Και μάλιστα μας διόρθωσε την προηγούμενη φορά ο Γιώργος Μουρούτος και καλά έκανε να υπενθυμίσει ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αυτός που επέτρεψε έφερε νομοσχέδιο για την υιοθεσία από ένα άτομο. Και ο κύριος Σαμαράς τώρα είναι κατά της τεχνοθεσίας που δυστυχώς όλα αυτά είναι μπούμερα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι, θέλω να πω ότι ανοίγεις τον δρόμο, Δημήτρη μου, ναι. Ότι αν εσύ και εγώ. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μόνοι μας. Που ξεριζητάς πιστοποιητικό σεξουαλικών φρονημάτων από τον έναν που θα υιοθετήσει. Καταλαβές. Αυτό είναι το ζήτημα πλέον. Ότι εφόσον άνοιξε ο δρόμος. Το πρότυπο του. Είμαι υπέρ ή κατά του ενός ή του άλλου. Τέλος πάντων. Μην κολλήσουμε όμως αυτό. Γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Δηλαδή, αν το πρότυπο της ελληνικής κοινωνίας είναι ο Ελληνάρας που δέρνει τη γυναίκα του ή το κατοικίδιό του. Μην φτάνετε στο άλλο άκρο. Δεν είπε κανείς δύο πράγματα. Αυτό κάθε σεβασμό που σας έχω είναι λιγάκι. Αυτό δικία. Το πάμε μακριά. Εντάξει. Θέλω να πω τώρα είναι σχετικά τα πρόγραμμα. Ο λόγος στην κυρία Βαφίδου γιατί την έχω αδικήσει. Κάποιοι όμως που πιστεύουν σε ήθη έθιμα παραδόσεις στην παραδοσιακή οικογένεια, σε οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας, δεν είναι απλώς Ελληνάρες. Ναι. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν είναι. Με το γάμο των ομόφυλων πρέπει να εξηγηθεί. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Δεν γίνεται υποχρεωτικό. Δεν θα παντρευτούμε όλοι ανθρώπους του ιδίου φύλου. Έχουμε δικαίωμα να τις εκφράζουμε. Ναι, με το γάμο των ομόφυλων δεν γίνεται υποχρεωτικό να παντρεύεσαι κάποιον του ιδίου φύλου. Δίνεται απλά η δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν να το κάνουν. Έτσι. Απλώς... Δεν απειλείται η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Άρη, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Περιμένω να το δούμε τουλάχιστον πρώτα γιατί έλα την. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να έχει σύμμαχό τη στην κοινωνία ως προς τα βασικά και άμεσα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης, ειδικά στη μετά-COVID εποχή που ανέδειξε και άλλες προκλήσεις, όπως είναι η υγεία, η μεταρρύθμιση. Θα υπάρχει αξιολόγηση, θα υπάρχει μια άλλη διοικητική δομή, θα υπάρχει προστασία ενός πολίτη ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε έναν επίορκο γιατρό, θα υπάρχει αμεσότητα σε αυτό ή σε έναν επίορκο δικηγόρο, έτσι, να το πω και ανάστροφα. Ναι. Θα υπάρχει αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς, θα υπάρχει εποπτεία, γιατί το θίξαμε και εδώ στην εκπομπή, μάλλον και το θεωρούταν πολύ εύστοχο, ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, με υψηλό επίπεδο, αλλά τι θα γίνει και με τα ιδιωτικά σχολεία και τα δημόσια μαζί, θα υπάρχει αυτή η εποπτεία. Αν η κοινωνία δει ότι νιώθει ότι υπάρχει ένα κράτος γονέας, ο οποίος επιλαμβάνεται για τα σοβαρά, μετά νομίζω λιγότερο θα αγχωθεί η όποια κυβέρνηση και για τα εσωκομματικά της και για το τι θα κάνει με το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, εφόσον αυτό φυσικά γίνει και με μια διαχείριση ουσιαστική, όχι επικοινωνιακή, και με το σεβασμό στη διαφορετική γνώμη. Δηλαδή να μην πάμε στην πανηγυροποίηση όπως έχουμε ξαναπεί. Ναι. Και δεν είναι μια εύκολη εποχή. Επειδή υπόθηκε πριν ότι περάσαμε την εποχή των μνημονίων, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική τεκτονική αλλαγή διαρκώς. Έχουμε τα του Ισραήλ, είχαμε το ζήτημα της ενέργειας μετά την εισβολή της Ουκρανίας, έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Για τη βία νομίζω ζούμε μια πρωτοφανή εποχή που έχει άλλου είδους προκλήσεις μέσα. Έχουμε επίσης το ζήτημα του κατά πόσο την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση, μετά σιγά σιγά και στα πανεπιστήμια μας, θα την αξιοποιήσουμε και δεν θα μας εργαλειοποιήσει αυτή. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικά. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντο το ζήτημα της ρύθμισης προς Θεού, αλλά νομίζω ότι η κοινωνία θέλει να δει αυτή τη στιγμή μια ουσιαστική συνδρομή από το κράτος. Ναι. Και αν αυτό το δει, θα δει. Και με σκεπτικισμό, ίσως ένα νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά όχι με φανατισμό. Εάν για να μην μείνουμε σε αυτό, και εγώ δεν θέλω να μείνω. Χρυσογοίδη, βέβαια, σε αυτό έτσι, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το σύστημα χρυσογοίδη επιμνημονίων. Να ψηφίζουν το νομοσχέδιο χωρίς να το διαβάζουν, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος. Ναι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το έχουν διαβάσει. Έλα, βρε χάρη μου και εσύ τώρα. Λοιπόν, θέλω να δούμε, επειδή το είπα πριν και καθυστερήσαμε, δεν το δείξαμε, την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον μην ανασχηματισμό. Δούμε και επιστρέφουμε. Αυτό είναι το tweet. Ο μόνος στόχος που υπηρετούν οι ονομαζόμενες διορθωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι η επιτάχυση της λεγόμενης μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που για την εργατική λαϊκή πλειοψηφία σημαίνει νέα βάρη. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση η επίσημη του Κομμουνιστικού Κόμματος στον μήνυα ανασχηματισμό. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο One Channel και το Evening Report και συνεχίζουμε με την απόψινη, ομολογώ, πολύ ζωηρή και πολύ καλή παρέα στο τραπέζι, στο πάνελ, να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε λοιπόν όσα είπε ο κύριος Συρίγος, τα είπε προχθές στο Sky,
να δούμε τι είχε πει τότε στο Sky και να επιστρέψουμε να δούμε και τι ακολούθησε. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη παροχημένη σε σχέση με την αποστρατικοποίηση. Η συνθήκη της Λοζάνης έχει, είναι ένα τεράστιο πράγμα που είναι μια βασική συνθήκη, μια βασική συμφωνία. Έχει άλλες 14 συμφωνίες, παραρτήματα κτλ. Κτλ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία. Τα μόνα τα οποία έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν σύνορα. Της Τουρκίας. Της Τουρκίας είναι των γειτονικών χωρών. Αυτό έχει αξία στο σήμερα. Οι Τούρκοι εμένουν ότι έχει αξία στο σήμερα το καθεστώς αποστρατικοποίησεως, το οποίο όμως είναι παροχημένο εκ των πραγμάτων. Και επίσης υπάρχει κάποια θεωρητική σημασία για το θέμα της παρουσίας των δύο μειονοτήτων στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι από την τηλεοπτική εκπομπή του το Sky που μίλησε προχθές ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός. Και αμέσως είχαμε την αντίδραση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά σχολίασε και την δήλωση αυτή, τοποθέτησε και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσιόδρας. Ας δούμε την αντίδρασή τους και θα επανέλθουμε. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι το πιο στέρεο διεθνές νομικό θεμέλιο που διευθετεί συνολικά τις σχέσεις της περιοχής. Τελεία και παύλα. Αν επικαλούμαστε τη συνθήκη της Λοζάνης, εγώ να σας πω κάτι. Ενδεχομένως να υπήρχε μια προβληματική διατύπωση. Να το δεχτούμε αυτό. Να το δεχτούμε αυτό και να γίνει. Και να γίνει, έχει προφανώς κάθε δικαίωμα αντιπολίτευση να λέει. Βέβαια, ο κύριος Σύγκος είπε ότι επουδενή συζητάμε για αναθεώρηση. Ή να πούμε ότι μια διατύπωση έγινε με έναν τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Ναι. Γιατί ο κύριος Συρίγος, πέραν από έγκριτος επιστήμονας, με φοβερά διαπιστευτήρια και καθηγητής δηλαδή, είναι και βουλευτής. Να το δεχτούμε αυτό. Δεν αναφερόταν προφανώς στα σύνορα. Νομίζω ότι έχει εξηγήσει ο ίδιος ο κύριος Συρίγος το τι εννοούσε. Μένω στο τελευταίο, αυτό το οποίο είχε δηλώσει τότε, ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι προς αναθεώρηση. Και στη συνέχεια, νομίζω ότι ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι είναι και μια επιστημονική προσέγγιση του κυρίου Συρίγου, έτσι. Ο οποίος κύριος Συρίγος όμως επανήλθε σήμερα, νωρίτερα εδώ στο One Channel για τη Μαρία Ραμπατζή, για να πει ότι πρόκειται για μια βαθιά πολιτική τοποθέτηση. Πάμε να τον ακούσουμε. Η θέση μου είναι εξόχως πολιτική. Μάλιστα. Έχει ισχυρή επιστημονική βάση, αλλά είναι εξόχως πολιτική. Δεν είπα ότι είναι μια επιστημονική θέση και την έθεσα απλώς ως επιστήμονας. Δεν έκανα μάθημα. Είπα μια εξόχως πολιτική θέση, η οποία συμπτωματικώς συμβαίνει να είναι και η επίσημη θέση της Ελλάδος. Τα πράγματα τα οποία διατύπωσα, δεν τα διατυπώνω για πρώτη φορά, τα έχω διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια επιστημονικά, συμπτωματικώς δε την χάνει να είναι και η επίσημη θέση της Ελλάδος από το 1995 και μετά. Λέτε ότι... εκείνο το οποίο εγώ διαπιστώνω είναι πολλές φορές παχυλή άγνοια εκ μέρους των επικριτών μου. Μάλιστα. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι ο κύριος Συρίγος δεν τα λέει αυτά για πρώτη φορά. Έτσι, να τα κρατάμε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Το δεύτερο που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο κύριος Συρίγος επιμένει και το επανέλαβε στη Μαρία Ραμπατζή τουλάχιστον 4 φορές ότι είναι εξόχως πολιτική η διατύπωση της θέσης του. Προφανώς είναι πολιτική. Έτσι. Θέλω να πω, επειδή θα μπορούσε να έχει μια, να πει ότι είναι μια επιστημονική προσέγγιση, νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανένας το γεγονός ότι κάποια κομμάτια της συνθήκης της Λοζάνης δεν απαντούν στις ίδιες ανάγκες που υπήρχαν τότε όταν υπεγράφει. Έτσι, είναι άλλα τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό λέγεται ή αν αυτό μπαίνει στη διαδικασία του διαλόγου. Να το πούμε διαφορετικά. Ναι. Αν αυτά που λέει ο Συρίγος σήμερα, και θα πούμε στη συνέχεια και ποιος είναι ο Συρίγος, έτσι, για να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Αν αυτά που είπε ο Συρίγος θα έλεγε. Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα αγένειας, έτσι δεν είναι παρόν. Ναι. Λοιπόν, αν αυτά που είπε ο βουλευτής Συρίγος τα έλεγε ένα στέλεχος της αριστεράς, έτσι, θα ήταν αυτομάτως εθνική εξαίρεση, εθνικός μειοδότης, προδότης, πράκτορας του Ερντογάν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, για τα mainstream media και για την κυρίαρχη αντίληψη, αριστερός που θα έλεγε αυτά τα πράγματα, θα είχε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Όταν τα λέει ο Συρίγος,
τον διαστρεβλώσαμε, δεν είναι έτσι ακριβώς και το κρασί παλιό και το χαβιάρι μαύρο κτλ. Ένα το κρατούμενο. Από τα μίντια ή από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, γενικά και σαν πολιτική αντιμετώπιση και σαν μηντιακή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι εντυπωσιακό ότι αυτά λέγονται από τον κύριο Συρίγο, ο οποίος δεν είναι απλά ένα μετριοπαθές στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ο Συρίγος μαζί με άλλους, όπως ο Σάβας Καλεντερίδης, ο Γιώργος Καραμπελιάς, ήταν μέλη μιας, ας την πούμε, πνευματικού τύπου εθνικιστικής οργάνωσης του περίφημου Δικτύου 21 στα τέλη της δεκαετίας του 90, οι οποίοι φώναζαν για την πατριδούλα που κινδυνεύει, τους Σκοπιανούς, τους Τούρκους και τους Βούλγαρους που θα μας φάνε και όλα αυτά τα πράγματα, τους μετανάστες, τους ομοφιλόφιλους. Λοιπόν, και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια και στην πορεία που όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, από ένα τέτοιο στέλεχος, λοιπόν, έχουμε σήμερα τοποθετήσεις ότι η συνθήκη της Λοζάνης στο κατά 97% είναι παροχημένη και έλα τώρα και τα λοιπά. Δηλαδή μια ρητορία που θυμίζει την απέναντι πλευρά. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι δηλώσεις αυτές του Συρίγου δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι καινούργιες, έρχονται σε συνέχεια άλλων δηλώσεων του Συρίγου που έχουν προκαλέσει σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, ο Συρίγος είναι ο άνθρωπος ο οποίος συγκύρισε και είπε εντός και εκτός Βουλής για το μύθο του Πολυτεχνείου, όλη αυτή την παροχημένη αντικομμουνιστική ρητορία για τα δικά μου δεδομένα, για το μύθο του Πολυτεχνείου και δήθεν ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα και τους δήθεν αυτό. Και δηλαδή, όλη αυτή η ρητορική του σκληρού δεξιού, δηλαδή του κράματος, εθνικισμού και νεοφιλελευθερισμού, να καταλήγει να λέει ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι παροχημένη και ουσιαστικά ας την αναθεωρήσουμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Θα έρθω, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαθεοδόρου, ένα σχόλιο για να προχωρήσω, γιατί έχουμε και προσκεκλημένο να μας βοηθήσει σε αυτό. Καταρχάς, εγώ θα πω ότι δεν είναι εδώ ο κύριος Συρίγος, επομένως δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην τοποθέτησή του. Ο ίδιος την διεκδίκησε και είπε ότι είναι πολιτική θέση. Λήξεις. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι το εξής. Πράγματι, η συνθήκη της Λοζάνης από το 1923 και μετά είναι αυτή η οποία ρυθμίζει απολύτως τα σύνορα που έχουμε με την Τουρκία. Σωστό. Και τις σχέσεις μας με την περιοχή. 8 χώρες υπέγραψαν. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα και την Τουρκία. 8 χώρες. Εκεί βεβαίως υπάρχουν και πολιτικοί όροι και δημοσιονομικοί όροι και εμπορικοί. Είναι και η Ιαπωνία που υπογράφει. Έτσι. Η συνθήκη της Λοζάνης. Εκεί μιλάμε για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ονομάζουμε ότι περιέρχονται στην κυριαρχία της Ελλάδας. Εκεί δίνουμε ειδικό καθεστώς στην Ήβρο και στην Τένεδο. Άρα είναι μια θεμελιακή συνθήκη και δεν τίθεται από κανέναν αυτή τη στιγμή το ζήτημα είτε της αναθεώρησης είτε της αφισβήτησης. Mm-hmm. Για τους όρους οι οποίοι πλέον δεν ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα και είχαν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την ανταλλαγή πληθυσμών, δεν νομίζω ότι κανένας αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω να συζητήσει. Τόσο, η κριτική που δέχεται ο κύριος Συρίγος είναι γιατί. Ναι. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Συρίγο. Προφανώς. Δεν μπορώ να διερμηνεύσω. Λέω όμως το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που αφισβήτησαν την συνθήκη της Λοζάνης από την επίσκεψή του Ερντογάν στην Ελλάδα επί Τσίπρα ήταν η Τουρκία και ο Ερντογάν. Απάντηση εδόθη, είναι σταθερή η θέση της ελληνικής, των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στο ζήτημα. Δεν μιλάμε για καμία αλλαγή της συνθήκης. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης με νέους όρους. Είναι ιστορικό γεγονός που έθεσε τα σύνορα και μια σειρά από ιστορικές και πολιτικές πραγματικότητες και στρατιωτικές πραγματικότητες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν το αφισβητεί ούτε η κυβέρνηση, αλλά δεν το αφισβήτησε ούτε ο κ. Συρίγος. Ναι. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχουν όροι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ ρωτήστε τον. Ναι. Στην ουσία έχω μόνο κάτι να πω σε αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή που η Τουρκία έχει στείλει 3 επιστολές στον ΟΗΕ για να αφισβητήσει τη συγκεκριμένη συνθήκη, να συζητάμε είτε με την ευκολία του πάνελ του τηλεοπτικού, είτε με την ευκολία του πολιτικού σχολείου για ένα τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία πολιτική, με αυτή απάντησε και εύχομαι με αυτή να συνεχίσει να απαντά. Θέλω, επειδή ξέρω ότι θέλετε να σχολιάσετε όλοι και θα έρθω αμέσως και θα μιλήσουμε όλοι γι' αυτό, θέλω όμως να συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, τον αντινάβραχο Αποστρατεία και αντιπρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ. Αν μας βλέπει ο Ναύαρχος. Γεια σας, Ναυαρχέ μου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε στο Evening Report.
αν μας ακούει ο Ναύαρχος, ή θα κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Πάντως, στη συνέχεια, μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση μας με τον Ναύαρχο, και ξεκινάω, Δημήτρη, την κουβέντα και θα βάλουμε τον Ναύαρχο και στη συνέχεια στην κουβέντα μας, είναι ότι νομίζω, σε αυτό που λέει ο κ. Παπαθεοδόρου, ότι δεν εξετάζει κάποιος την ουσία ή το δεδομένο ή το ενδεχόμενο αναθεώρησης. Είναι αν κάτι τέτοιο μπαίνει σε δημόσια συζήτηση που μπήκε όταν έχει ίδια ρητορική ο απέναντί σου. Μάλιστα. Δεν έχει την ίδια. Καταρχήν να... Ναι. Έχετε δίκιο. Έχει... Θέτει θέμα αναθεώρηση. Ζητάει, έχετε δίκιο. Αυτό που ζητάει. Αλλά τον βολεύει. Αναθεώρηση. Αλλά τελειώσαμε. Αυτό αλλά κύριε Παπαθεοδόρου, τον βολεύει, θα το πω έτσι. Να το πω διαφορετικά. Μία έγγραφο στην ρητορική. Ναι. Θα μου επιτρέψει να μιλήσω ως διεθνολόγος. Όχι, ναι, βεβαίως. Να το ξεκαθαρίζω. Βεβαίως. Με τη καταρχήν, έχω απεριόριστο σεβασμό για τον κύριο Συρίγο. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός εδώ, δεν είναι παρόν, αλλά τον σέβομαι ως καθηγητή και ως επιστήμονα. Απεριόριστο σεβασμό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η δήλωση είναι θλιβερό γεγονός. Με την ίδια λογική, όλες οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν αντέξει στον χρόνο είναι παροχημένες. Δεύτερον, παροχημένοι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με την ίδια λογική το χάρτη των, να τον χαρακτηρίσουμε παροχημένο το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κλείνει 80 περίπου χρόνια. Τη συνθήκη της γενιάς. Επίσης, μπορούμε, πολύ σημαντικό, θα καταλάβουν όσοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, να χαρακτηρίσουμε παροχημένες τις συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης, που είναι οι συνθήκες που δίνουν λόγο ύπαρξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, και εγώ είμαι της ρεαλιστικής σχολής σκέψης ο διεθνολόγος, αυτό υπονοεί ο κύριος Συρίγος λέγοντας ότι ο ρεαλισμός στις διεθνείς σχέσεις λέει αυτό το πράγμα. Μα δεν το υπονοεί, αλλά το είπε ξεκάθαρα. Ναι, είπε να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Ήταν σαφής ως προς. Να τελειώσω λίγο το συλλογισμό μου. Λοιπόν, με την ίδια λογική λοιπόν, όταν έχεις απέναντί σου ξεκάθαρα τον Ερντογάν και την Τουρκία να σου λέει ότι αυτή η συνθήκη είναι παροχημένη και πρέπει να την αναθεωρήσουμε, στη δεδομένη στιγμή που αυτό το θέμα είναι, έχει φουντώσει, τα εθνικά θέματα με την Τουρκία έχουν φουντώσει, γίνεται κουβέντα, δύο τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ότι έχει γίνει ένα θλιβερό λάθος από έναν έγκριτο καθηγητή και επιστήμονα. Το δεύτερο όμως ενδεχόμενο από έναν πολιτικό που μάλιστα επιμένει ότι πρόκειται για πολιτική θέση, εμένα μου δημιουργεί τεράστια ανησυχία. Κράτησε το. Και εκεί θέλω να κρατήσουμε ένα full stop, γιατί έχει την σημασία του. Πάλι πήγα να κάνω πάσα στον κύριο Μουρτζουκό, αλλά θα τον δούμε αργότερα. Και εδώ θέλω να έρθω. Γιατί όταν δεν εξηγείται κάτι, όταν δεν διευκρινίζεται κάτι, παρά το γεγονός του κύριο Συρίγος διευκρίνησε, για να μην είμαστε άδικοι, εμένα στο ραδιόφωνο μου ήρθαν άπειρα μηνύματα τα οποία εξέφραζαν αυτό. Δηλαδή ότι, παιδιά, εδώ μήπως κάτι άλλο συμβαίνει και έρχομαι σε κάτι που έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν ο κύριος καθηγητής. Λέγοντας ότι εδώ πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία, σε μια πολιτική ρεαλισμού. Δηλαδή, αλλά δεν υπηρετεί ίσως... αυτή ο Συρίγος. Δεν υπηρετεί αυτή ο Συρίγος. Γι' αυτό σας δίνω τον λόγο. Η ρεαλιστική σχολή να δώσω τον λόγο. Όχι, όχι. Είπα άλλο η ρεαλιστική σχολή σκέψη, επίτρεψέ μου. Άλλο ρεαλιστική πολιτική. Λοιπόν, άλλο πράγμα. Ο Άγγελος Συρίγος είναι, νομίζω, ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα εξαιρετικό άτομο. Ένας ποιοτικός επιστήμονας και ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος. Ναι. Προσωπικά τον κατατάσσω στους εθνικιστικά ιέρακες. Αλλά η συγκεκριμένη δήλωσή του, νομίζω, ήταν μη ευτυχής, έστω και αν τον χτυπάνε, κατά την άποψή μου, για τους λάθους λόγους. Τι εννοώ. Ουσιαστικά αυτό που ήθελε να πει, και ένα λάθος που το αναπαράγουμε ως έθνος, είναι χωρίζουμε τις διεθνείς συμβάσεις στο τμήμα που μας συμφέρει, που επικαλούμαστε όλοι, το διεθνοπολιτικό και το νομικό στάτους των κατοίκων της Ήβρου και της Τενέδου, μια σειρά άλλες προβλέψεις που έχουν παραβιαστεί από την Τουρκία, και εκεί που δεν μας συμφέρει, δηλαδή το ότι η συνθήκη της Λοζάνης ρητά προβλέπει εξαιρετικά περιορισμένο εξοπλισμό των νησιών, καλώς, κάλλιστα τα εξοπλίζουμε για λόγους πολιτικούς, αλλά παραδιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εθνικής ασφάλειας είναι ένα πολιτικό. Εθνική ασφάλεια δεν είναι πολιτική. Είναι ένα πολιτικό δεδομένο. Είναι δεδομένο που εκτιμάται πολιτικά. Αμφισβητείτε ότι νομικά παραδιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης δια των εξοπλισμών. Καλώς την παραδιάζουμε, αλλά την παραδιάζουμε με ό,τι κίνδυνο από που μένα, δεν το ακούσατε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, γιατί είναι λεπτό το θέμα και μπορεί να υπάρξει παρανόηση να τον ολοκληρώσω. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν
προστατεύοντας και θωρακίζοντας τα νησιά μας, να μην το επικαλούμαστε και σε θεωρητικό επίπεδο, διότι δίνουμε βάση στην άλλη πλευρά να πει και αυτή τα σημεία της συνθήκης Λοζάνης που δεν τη συμφέρουν ή τα οποία όμως θωρακίζουν νομικά πλέον, όχι στρατιωτικά, τα δικά μας συμφέροντα, τίθενται υπό αμφισβήτηση ως παροχημένα και εν της πράγμαση ανενεργά. Δηλώσεις σαν του κυρίου Συρίγου όμως ανοίγουν αυτή την κουβέντα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν μια... Γι' αυτό είπα, αυτοί ακριβώς, που κάνουν αυτές τις δηλώσεις, αν μου επιτρέπετε, αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις, γιατί ως διεθνολόγος ξέρω πέντε πράγματα, αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις να μας πούνε, που είναι τόσο ρεαλιστές και της ρεαλιστικής πολιτικής, αφού θέλουν πιθανόν μια αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, πιστεύουν ότι θα έχουν κάτι καλύτερο και ότι θα βρεθούν 11 χώρες που είναι προαπαιτούμενο. Δεν ακούμε αυτό. Που είναι προαπαιτούμενο να την υπογράψουν. Δεν υπάρχει αναθεώρηση. Δεν υπάρχει κανένας. Αλλά τροφοδοτεί. Υπάρχουν, μην κάνετε λάθος. Να πω κάτι για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Εγώ θα επαναλάβω σε αυτό το τραπέζι. Ξεχωρίζω τη συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι είναι... πρέπει να μπούμε σε μια νέα άλλο εποχή. Όχι, αυτό είναι λέω. Άλλο ζήτημα. Είναι άλλο θέμα, είναι άλλο ζήτημα, αλλά θέλω να πω... Για παράδειγμα, για τον υποθαλάσσιο πλούτο του Αιγαίου, που πιθανότατα σε ελάχιστες δεκαετίες, όσες χρειάζονται την εξόριξή του, θα είναι μη αξιοποιήσιμος ή μη εκμεταλλεύσιμος οικονομικά, ίσως θα ήταν μια ρεαλιστική προσέγγιση που νομίζω υιοθετεί ο Μητσοτάκης, και δεν τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης δεν έκανε το Συρίγο ούτε υπουργό εξωτερικών, ούτε υπουργό μετανάστευσης, ούτε καθιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενο με την εξωτερική πολιτική, αλλά σε ένα υπουργείο άσχετο προς αυτό. Ποιο είναι το ρεαλιστικό που λέτε? Ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λογική συνεκμετάλλευσης με τη γείτονα που θα περιέχει υποχωρήσεις. Το ρόλο υποχώρησης δεν τον λέω εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα μίλησε για οδυνηρές υποχωρήσεις. Μίλησε κάποια στιγμή προκειμένου να μην χαθεί. Δεν είπε τη λέξη οδυνηρές, είπε υποχωρήσεις. Έχω την εντύπωση. Για να είμαστε δίκαιοι. Όχι, δεν ξέρω, όπως και να έχει τώρα. Δεν είπε οδυνηρές, έχει σημασία. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη αν το θυμόμουν λάθος. Οδυνηρές μπορεί να είναι για κάποιου. Εντάξει, η ουσία είναι ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραχωρήσεων. Υποχώρηση σημαίνει και παραχώρηση. Σημαίνει συμβιβασμός για να πάρεις ένα μέρος του κοινού ωφέλους από το να το χάσεις και εσύ και ο άλλος στο σύνολό του. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν χρησιμοποιείς, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση λαγού μεταξύ Μητσοτάκη και Συρίγου. Είναι άλλη φιλοσοφία του, είναι άλλος ο προσανατολισμός του και νομίζω ότι τον ενσωμάτωσε στην κυβέρνησή του περισσότερο γιατί προσέβλεπε στην τήρηση της αυταξίας στα πανεπιστήμια να σας παρά για τη διεθνοποίηση. Παρακαλέσω να δούμε τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο. Ναι, κύριε Υπουργέ, να δούμε, να καλησπερίσω, να υποδεχθώ τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, τον αντινάβαρχο από στρατεία και αντιπρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ. Δεν ξέρω αν τώρα είναι καλή σύνδεσή μας. Σας ακούω πολύ καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ναυαρχέ μου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας, πολύχρονος. Θέλω, χρειάζομαστε ένα λεπτό να κάνει μια τοποθέτηση του Παπαδόρου και έρχομαι αμέσως. Σε σχέση με την παραβίαση που είπε ο αγαπητός κύριος Διαμαντόπουλος προηγουμένως, τη συνθήκη ως προς τη στατικοποίηση των νησιών, αυτή ξεκινάει από την επιθετικότητα της Τουρκίας αφενός και αφετέρου από την παραβίαση των όρων της συνθήκης που της απαγορεύει στρατιωτικοποίηση της άλλης πλευράς όπως της απαγορεύει και υπερπτήσεις. Γι' αυτό είπα ότι καλώς την παραβιάζουν. Να πω κάτι. Το θέμα δεν είναι παραβίασης, είναι άμυνας, όπως πολύ καλά ήταν η θέση της Ελλάδας όταν αυτό είχε αφισβητηθεί είτε από τον Ερντογάν είτε από την. Μου επιτρέπετε να πω κάτι που γίνεται. Αναπόφευκτο και επιβεβλημένο αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Αναπόφευκτο και επιβεβλημένο. Πάντως, δεν υπάρχει παρανόηση. Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά. Αυτό ακριβώς. Οι Τούρκοι μας κατηγορούν ότι παρεβιάζουμε τη συνθήκη γιατί στρατιωτικοποιούμε τα νησιά και εμείς απαντάμε ότι αφού δεν κινδυνεύουν τα νησιά, γιατί έχετε αποφατικό στόχο. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα που δεν έχει ασχοληθεί με τη συνθήκη της Λοζάνης και με τις διατάξεις αυτές. Γενικώς. Και η αγωνία που εκφράζει είναι: παιδιά, θα χρειαστεί να δώσουμε κάτι. Τι γίνεται τώρα, έτσι. Να πάω όμως στον κύριο Μαρτζούκο να δώσει το δικό του σχόλιο. Ζούμε στη χώρα, αυτό ίσως είναι πάσα και για τον Ναύαρχο. Ζούμε στη χώρα που, αν πεις ότι το Καστελόριζο, παιδιά, μάλλον δεν έχει 200 χιλιόμετρα ΑΟΣ, θα σε πούνε προδότη, έτσι. Μάλιστα. Ελάτε, Ναύαρχη. Ναι, επειδή μόλις τώρα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία, ενδεχομένως να επαναλάβω και εγώ πράγματα που ήδη υπόθηκαν. Αυτό που θέλω να πω ως προς τη συνθήκη είναι ότι βασιζόμαστε σε αυτήν, διότι ως χώρα status quo βασιζόμαστε και τα επιχειρήματά μας όλα βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Αυτό σαν βάση αντλούμε επιχειρηματολογία για την Κύπρο,
Γι' αυτό στείλαμε βοήθεια στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, η Λοζάνη είναι θεμέλιος λίθος και βάση της επιχειρηματολογίας μας. Το άρθρο 12 της συνθήκης καθορίζει τα σύνορα τα θαλάσσια και λέει, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία ασκεί κυριαρχία ρητός επί Ήμβρου Τενέδου και μάλιστα με ειδικό καθεστώς διοικήσεως υπέρ των Ελλήνων και των Λαγουσών, και όλα τα νησιά που είναι από τα 3 μίλια και εγκύτερα στην Τουρκία ασκεί επίσης κυριαρχία η Τουρκία, όχι για όλα τα άλλα. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στο άρθρο 16 της συνθήκης της Λοζάνης τι λέει? Ότι η Τουρκία παρετείται από κάθε τίτλο και κάθε δικαίωμα επί των νήσων που δεν ασκεί κυριαρχία βάσει της παρούς συνθήκης. Άρα δηλαδή η συνθήκη της Λοζάνης μας προστατεύει σε κάθε περίπτωση. Βέβαια εξαιρεί και τα νησιά των Δωδεκανήσων που τότε ανήκαν στην Ιταλία. Εδώ πάντως, αργότερα το 47. Εδώ πάντως, Ναυαρχέ μου, θα χρειαζόμασταν και το σχόλιο σας στο αν αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Συρηγό, για το οποίο δόθηκαν οι διευκρινήσεις και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν, εάν είναι κάτι που εξυπηρετεί τη ρητορική, θα πω εγώ, της απέναντι πλευράς του Ερντογάν, ή αν είναι κάτι που δεν πρέπει να τίθεται δημοσίως σε συζήτηση. Θεωρώ ότι ίσως η συγκυρία είναι τέτοια που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να υποθεί με τον τρόπο αυτό. Γιατί πιθανό να δίνει άλλες εντυπώσεις. Τον κύριο Συρίγο τον ξέρω ως εισηγητή και διαλέκτη επί χρόνια σε στρατιωτικές σχολές. Ξέρω ότι δεν ανήκει στη μερίδα των λεγόμενων ενδοτικών και κατά συνέπεια για μένα δεν υπάρχει θέμα. Όμως, επειδή η συγκυρία είναι η διακήρυξη των Αθηνών, είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι στη διαπραγμάτευση κάνουμε και αμοιβές υποχωρήσεις. Ακόμα βέβαια και αν η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτα, η Τουρκία τα ζητάει όλα. Το ότι τώρα πρόσφατα η Λιβύη πήγε στα 12 μίλια και συνορεύουσα ζώνη 24 και εμείς ως τώρα δεν έχω αντιληφθεί κάτι να έχουμε κάνει, ούτε σε διπλωματικό επίπεδο, ούτε κάπου αλλού. Όλα αυτά λοιπόν, με μια τέτοια δήλωση, ναι, ενδεχομένως πυροδοτούν κάποια σχόλια. Μάλιστα. Πάντως θεωρείτε ότι, φαντάζομαι και εσείς, ότι δεν ασπάζεστε μάλλον την διευκρίνηση του κυρίου Συρίγου που είπε ότι δεν μιλάει για αναθεώρηση έτσι της συνθήκης, δεν τίθεται τέτοιο θέμα από τη δική μας πλευρά, ούτε ότι έρχεται κάτι άλλο. Έτσι. Προφανώς. Εγώ ανησυχώ, αν θέλετε την ουσία από πλευράς δικής μου, ανησυχώ για το ότι πάμε σε μια διαπραγμάτευση με πολιτικούς όρους διμερή, όπου η μία πλευρά τα θέλει όλα και εμείς τίποτα και μάλιστα υπό μια δαμόκλειο σπάθη κάζους μπέλη και γαλάζιας πατρίδας που είναι δόγμα πλέον για την Τουρκία, άρα το μισό Αιγαίο και η μισή Νοτιοανατολική Μεσόγειος, συν γρίζες ζώνες, συν, δύο κράτη στην Κύπρο κλπ. Δεν ξέρω εκεί πώς καθόμαστε στο τραπέζι να μιλήσουμε χωρίς κόκκινες γραμμές και τι μηνύματα δίνουμε στην άλλη πλευρά, όπου μια ομογένεια παλεύει να μην πάρει τα F-16 η Τουρκία. Ναι. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που ήθελα να θέσω, γιατί σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι έρχεται ο Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι στο πλαίσιο F-16-F-35. Δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί 100%, αλλά το διαβάζω πολύ έντονα και από ανταποκριτές στην Αμερική. Ο κύριος Μπλίνκεν θα έρθει, αλλά δεν θα είναι η έμφαση αυτό. Όχι, λες γι' αυτό. F-16 και F-35. Μπορώ στη σούδα τα θεοφάνεια, μου λέει ο Μπορώ σε σχέση με το 12 μίλια που είπε ο κύριος Ναύαρχος. Ναι, θέλω ένα σχόλιο. Έχει κάποιο σχόλιο για την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Και αμέσως έρχομαι σε εσάς, κύριε καθηγητά. Έχετε Τουρκία, έτσι. Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία, όχι μόνο Ελλάδα. Οπότε. Εγώ εύχομαι πραγματικά η κυβέρνηση ήδη να δρά και να αντιδρά διπλωματικά και να μεθοδεύει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε αυτό που πρέπει στην Κρήτη, έχοντας το πλευρό μας τους συμμάχους μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα είναι και σαφής επίσης και στα θέματα των εξορίξεων του East Med και ό,τι άλλο είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή, συν τα εξοπλιστικά. Ναι. Ελάτε, κύριε Διαμαντόπουλε, κάτι θέλετε να πείτε για τα 12 μίλια. Είναι μια γενική πρόβλεψη του διεθνούς δικαίου που δεν λαμβάνει υπόψη τις γεωμορφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Αυτή την περίοδο συζητείται πολύ το τελευταίο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, στο οποίο μεταφέρει
τη γνώμη του παλαιού Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει την προοπτική επέκταση στα 12 μίλια. Και απάντησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι σαν να ανήκε στους Τούρκους η Σαλαμίνα και η Αίγινα και να πρέπει να τους στήσουμε την άδεια για να κολυμπήσουμε. Θέλω να πω ότι καλά είναι τα 12 μίλια ως θεωρητική ρύθμιση. Να θυμίσω όμως ότι και υπάρχει και προηγούμενο του διεθνούς δικαίου σε αγγλογαλλική συνεννόηση για τα βρετανικά νησιά που βρίσκονται κοντά στην Νορμανδία και στη Βρετάνη, ότι τα νησιά μιας χώρας όταν βρίσκονται πολύ κοντά στην άλλη παράγουν περιορισμένη νομική επίρρεια. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, άλλο να διεκδικούμε αυτά που μπορούμε να έχουμε και άλλο να θέλουμε να κλείσουμε μία θάλασσα που χωρίζει δύο χώρες. Mm-hmm. Κύριε Μαρτζούκο, θέλετε να σχολιάσετε κάτι, γιατί ο Δημήτρης θέλει, νομίζω. Ναι. Το Αιγαίο, πάντως, κατά την άποψή μου, δεν είναι μία θάλασσα που χωρίζει δύο χώρες. Τις ενώνει. Γιατί μέσα στο Αιγαίο υπάρχουν 6.000 νησιά και είναι ελληνικά. Άρα, λοιπόν, δεν είναι μία θάλασσα που χωρίζει δύο χώρες, αλλά εκεί μέσα είναι άλλη μία Ελλάδα. Ναι, βέβαια έχει, και η Τουρκία έχει κάποια νησιά και έχει και ακτές, έτσι. Δεν είναι ελληνική θάλασσα το Αιγαίο. Και νησιά και ακτές. Δεν είναι το σπίτι μας, γιατί υπάρχουν θύλακες διεθνών υδάτων, βεβαίως. Αλλά είναι η αυλή μας. Και όταν στην αυλή μας γίνονται αμοιβαία όλα 50-50, τότε βγαίνουν λάθος μηνύματα. Ναι. Και αυτό κατοχυρώνει η συνθήκη της Λοζάνης. Δίνει δηλαδή τα σύνορα, προσδιορίζει τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και την κυριαρχία στα νησιά τα συγκεκριμένα από την Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή ρεαλισμό. Κύριε Υπουργέ, τότε όμως τα χωρικά έδατα ήταν 3 μίλια. Τότε, όταν υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης και με αυτό το δεδομένο υπεγράφει. Βεβαίως. Άρα μπορούν και αυτοί να επικαλυφθούν. Πάντως αυτό αποκρούει, κύριε καθηγητά, αυτό που λέγατε για συνεκμετάλλευση, αυτό που λέει ο κύριος Μαρτζούκος. Ναι, εντάξει. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι μακριά από αυτό που λέγατε. Επίσης, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναφέρεται και σε πολλές βραχονισίδες που είναι αυτές που οι Τούρκοι έχουν γκριζάρει και ατύπως διεκδικούν. Έτσι. Εδώ είναι το μεγάλο. Ναι, Δημήτρη, όχι για την Ελλάδα, για την κατανόηση που έχουμε. Το τι ανήκει στην Τουρκία. Το περιγράφει η Λοζάνη. Ναι. Το άρθρο 12 ακριβώς. Το τι ανήκει στην Τουρκία και πού βρίσκεται το όριο της κυριαρχίας επίσης. Αυτό το. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές στην Ελλάδα και δεν ισχύει. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα είναι ενδεικτικά ορισμένα νησιά και αυτά τα οποία βρίσκονταν τότε υπό την κυριαρχία της Ιταλίας. Είναι ξεκάθαρο τι λέει. Για μας ναι, για τους άλλους δεν είναι. Το γεγονός ότι το αφισβητούν δεν σημαίνει ότι θα καθίσουν το συζήτημα. Αμέσως αντιγόνιμο αρχό. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι επειδή το αφισβητούν, δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο επιδέχεται η συζήτηση. Δεν μιλάμε για τα νησιά. Κανείς δεν μίλησε για τα νησιά. Μιλήσαμε για την Αιγαλήτια Δαζόνη και ενδεχομένως για τον εναέριο χώρο που είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν τον ταυτίζει με την Αιγαλήτια Δαζόνη. Αλλά αυτό δεν το λέμε που είναι ενάντια στη συνθήκη του Σικάγου, που την έχουμε καταστήσει και εσωτερικό δίκαιο. Δηλαδή, έχουμε επιλεκτική ανάγνωση του διεθνούς δικαίου. Αυτό λέω και αυτό μπορεί να δώσει και σε άλλους την ευκαιρία να αμφισβητήσουν. Για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, εννοείται ότι η Ελλάδα έχει το μοναδικό φαινόμενο να έχει 6 ναυτικά μίλια. Και 12 αέρα. 10 αέρα. Ανεστραμμένο κούλουρο κόμμα. Είναι καιρός να τα ταυτίσουμε. Αυτό λέμε. Α, εσείς λέτε να το πάμε στα 12. Κάτι άλλο λέει ο καθηγητής. Ένα είναι αυτό που είπε ο κύριος Ναύαρχος και επίσης, όπως είπε ο κύριος Υπουργός πριν από λίγο, η συνθήκη της Λοζάνης ξεκαθαρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ ξαφνικά κάνουμε μία συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας μας. Ακριβώς. Ενδελεχή δυστυχώς. Στα κανάλια παντού. Δεν είναι κακό. Όχι, είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είναι κακό. Είναι κακό και καλό και κακό. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Αλλά είναι και καλό και κακό γιατί ο κύριος δίπλα έχει ένα laundry list 100 θεμάτων που ζητάει τα πάντα όλα. Κύριο μέλημά του είναι η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης για τους λόγους που περιέγραψε ο κύριος Υπουργός. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό τον πονάει. Και είμαστε και μια χώρα η οποία στηριζόμαστε στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Αυτό διαλαλούμε συνέχεια. Άρα λοιπόν, επιστρέφω στο αρχικό ερώτημα και έρχομαι αμέσως σε εσένα, Αντιγόνη μου. Επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα και λέω το εξής. Ότι εδώ έχει υποθεί κάτι. Αυτό ήταν το ρεζουμέ, να το πω έτσι. Έχει υποθεί κάτι πριν από 2 ημέρες στην τηλεόραση του Sky. Επιστρέφει με διευκρινήσεις συνεχώς ο κύριος Συρίγος και καταλήγει σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στο One Channel να πει ότι είναι μια βαθιά πολιτική, εξόχως πολιτική θέση. Άρα λοιπόν, δικαιούμαι ως πολίτης να πω ότι, παιδιά, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης, γιατί ισχύουν η πλευρά της Τουρκίας,
Την αναθεώρηση. Την αναθεώρηση στοχεύει. Κάτι που δεν έχει, δεν το καταφέρνει. Αλλά εμείς, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία της συζήτησης. Λες κάτι βρωμάει ουσιαστικά. Να ρωτήσω. Λέω ότι τι δικαιούται, τι δύνατε μάλλον ο κόσμος. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Συρίγου. Εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν το δέχομαι. Γιατί ούτε δίκη προθέσεων κάνω. Δεν δικάζω και τον κύριο Συρίγο προς Θεού. Να πούμε και κάτι όμως για να βάλουμε και την κουβέντα λίγο πιο ευρύτερα. Γιατί τόση ώρα συζητάμε για τον κύριο Συρίγο και σωστά αυτό έκανε τη δήλωση. Αυτό τη στηρίζει και λέει ότι είναι βαθιά πολιτική θέση. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι, και δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Συρίγου, έχει να κάνει και με τη διακήρυξη των Αθηνών, έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, έχει να κάνει με το πόσο καυτά είναι τα εθνικά θέματα αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά δικαίως, εντάξει, γιατί έχουν γίνει διάφορες κινήσεις και δηλώσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, αλλά την ίδια στιγμή δεν βλέπω και την αντιπολίτευση να παίρνει μια ξεκάθαρη θέση. Mm-hmm. Έτσι. Και ειδικά το εθνικό, πατριωτικό, απελευθερωτικό κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Που έχει μια ιστορία βαριά από πίσω του στα εθνικά θέματα. Καταψήφισε τις πρέσπες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση όλοι. Γιατί έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι σωστά γίνεται μια κουβέντα, δεν είναι απαραίτητα λάθος. Το ότι αρχίζουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα και ευαισθητοποιείται ο κόσμος για τα εθνικά θέματα και ακούει είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά να πάρουν θέση όλοι. Να ξεκαθαρίσει η ραπτοσύνη. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για το Συρίγο. Ναι, ναι, το Συρίγο. Και καλά θα κάνουμε. Συρίγο, όχι για τα εθνικά θέματα. Και καλά θα κάνουμε να τις δούμε. Και καλά θα κάνουμε. Και το έθεσε ο Χάρης, να τις δούμε τις ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει εθνικό θέμα για να πάρει. Όχι, όχι. Δώστε μου χρόνο να δείξουμε τις αντιδράσεις και επιστρέφω. Για να είμαστε εντάξει, προφανώς. Δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Υπουργέ, αυτό λέω. Δεν τους είδα στη διακήρυξη. Δημήτρη, δώσε μου σε παρακαλώ την. Το χρόνο, να το δούμε. Ναι, βεβαίως. Δράσεις. Θα το δούμε τώρα. Πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, ήρθε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Συρίγος, να υπερθεματίσει ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι παροχημένη και το 97% της δεν έχει καμία αξία. Όταν κάνει τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα δεν εννοούσα αυτό περιτεύουν. Θα έπρεπε να είναι σαφές σε όλους και κυρίως στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την τουρκική πλευρά προς το σκοπό προώθησης των ανιστόρητων και παράνομων αιτιάσεων της. Η Ελλάδα έχει τον κύριο Συρίγο, ο οποίος γίνεται λαγός των τουρκικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Ο κύριος Συρίγος για δεύτερη φορά κάνει μια αντεθνική δήλωση και το λέω αντεθνική ξέροντας τι λέω. Είναι λαγός. Τέλος. Είναι λαγός εξελίξεων. Μάλιστα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική εκ δεξιών. Μισό λεπτό. Συρίγου, έτσι. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι πρωτοφανές. Εντυπωσιακό. Είναι πρωτοφανές. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια. Έχει πολιτικό ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Γιατί... Είναι σε αντιστροφή αυτού που έλεγες εσύ στην προηγούμενη τοποθέτησή σου. Είναι εκ δεξιών κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία για το Συρίγο και έρχεται σε συνέχεια πάλι στην εκ δεξιών κριτική στη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και το μεταναστευτικό με τον Υπουργό του Πακιστάν κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα μεταναστευτικά. Πάντως, εγώ κρατώ την ουσία που την έθεσε ο Δημήτρης. Φάσμα του πολιτικού. Ωραία. Δημήτρη, κύριε Μαρτζούκο, θέλω, αν έχετε ένα τελευταίο σχόλιο για να σας αποδεσμεύσουμε, να σας κρατάμε επειδή είστε σε απόσταση. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω ότι αν απέναντί μας ήταν το Λουξεμβούργο, αυτή τη στιγμή δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ωραία. Κάνουμε αυτή τη στιγμή και ψηρίζουμε και διηλίζουμε τον κόνοπα. Για να βρούμε οτιδήποτε που δεν κάνουμε καλά, μπας και γλιτώσουμε μια αναμέτρηση. Αυτή είναι η υπόθεση. Και όσο αυξάνεται ο συσχετισμός ισχύως υπέρ της Τουρκίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη πάνω από 600 προγράμματα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σε εξέλιξη, χιλιάδες βαλιστικοί πύραυλοι, εκατοντάδες drones, έξυπνες βόμβες, οτιδήποτε άλλο και ουκέστη τέλος. Και εμείς καθόμαστε τώρα και λέμε να πάρουμε απόφαση αν θα εξυγχρονίσουμε τη ΣΜΕΚΟ που είναι 35 χρονών, αν θα πάρουμε εκείνο, 3 χρόνια να πάρουμε 2 κορβέτες. Και καθόμαστε τώρα πάλι και λέμε αν τα άρθρα μας βολεύουν ή δεν μας βολεύουν. Ας κοιτάξουμε την ουσία. Και η ουσία είναι εξοπλισμοί, αμυντική βιομηχανία. Για να ισχύει η αποτροπή και να έχουμε λόγο. Πώς το λένε, με αντίκρισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρτζούκο, για τη συμμετοχή σας. Έρχομαι με τον Δημήτρη. Στον κόσμο. Οι τουρκικές εξαγωγές
Όπλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαντζούκο. Εμείς θα πάρουμε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα της τάξης του ενός λεπτού και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Evening Report. Αντιγόνη μου, σε εσένα λόγος. Σε ευχαριστώ, Μάνο. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει από την δημόσια συζήτηση αναφορικά με την τοποθέτηση του κυρίου Συρίγου είναι η μετριοπαθής τοποθέτηση που αρχικώς εξέφρασε ο κύριος Ναύαρχος. Δηλαδή, είναι γνωστές οι θέσεις του κυρίου Συρίγου. Δεν νομίζω ότι η πρόθεσή του πράγματι ήταν να μιλήσουμε για την εις βάρος μας αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τη δήλωση του κυρίου Συρίγου, γιατί είδα και κάποιους λαύρους εδώ στο τραπέζι με την αμήχανη στιγμή που ήρθε ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο και μίλησε για τουρκική μειονότητα αντί για μουσουλμανική. Και καθόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην άκρη του καναπέ και νομίζω ότι δεν ήταν μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας, εν πάση περιπτώσει. Το μισό που πω εκτός. Δεν προσέθεσα κάτι. Ναι. Ήταν λίγο πιο άνετος. αλλά όσο εμείς ρίχνουμε νερό στο μήλο και εύλογα, εγώ χαιρετίζω και αυτό που υπόθηκε εκ μέρους, ότι ο κόσμος ανησύχησε, σου λέει διακυβεύεται κάτι, δίνουμε κάτι, εκχωρούμε κάτι, ανοίγει ξανά το θέμα. Άρα θα πρέπει για μένα πρωτίστως τα κόμματα στο τραπέζι των ζητημάτων όταν τίθεται ειδικά το πάρα πολύ σοβαρό θέμα της εξωτερικής πολιτικής και των ζητημάτων εθνικής ασφαλείας να υπάρχει ένα ραγές μέτωπο ή όποια αντιπαράθεση να μην γίνεται δημόσια με δελτία τύπου και ουσιαστικά όλοι να λένε φυσικά και κατανοούμε ότι ο κύριος Συρίγος, και αυτό δεν το λέω επειδή ο κύριος Συρίγος είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή στο κυβέρνον κόμμα αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να γίνει για οποιονδήποτε βουλευτή είχε αυτήν την ατυχή διατύπωση, την λεκτική αυτή εκφορά για την αναθεώρηση και τους όρους. Αντιμετωπίζοντας το δημοσιογραφικά, εμένα με ξένησε, αν θέλετε περισσότερο, η επιμονή του κυρίου Συρίγου όταν πολιτική η κυβερνητική θέση. Πλευρά προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, να πει ότι είναι μία άποψη που τίθεται και τίθεται μέχρι και αυτό το όριο. Ο κύριος Συρίγος επέλεξε να κάνει 3 ή 4 παρεμβάσεις σήμερα και χθες για να πει, και σήμερα ήταν η τελική που είπε ότι πρόκειται για μία εξόχως πολιτική τοποθέτηση. Λέγοντας όμως ότι είναι και η επίσημη θέση της Ελλάδας όμως, συμπληρώνοντας ότι είναι και η επίσημη θέση της Ελλάδας. Η επίσημη θέση της Ελλάδας. Εγώ τουλάχιστον, για να μην κάνω τον έξυπνο και τον ξερόλα, δεν έχω δει επίσημη διατύπωση της χώρας να λέει ότι είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν άστοχη χρήση της λέξης και του επιθετικού προσδιορισμού, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει μια θολή εικόνα για το τι εννοούσε ο κύριος Συρίγος, αν τίθεται υπό αμφισβήτηση προς Θεού η συνθήκη της Λοζάνης ή όχι. Μα ήταν σαφής έτσι κι αλλιώς. Δεν άφησε τέτοιο περιθώριο έτσι κι αλλιώς ο κύριος Συρίγος. Δεν αμφισβητεί κανείς τον κύριο Συρίγο. Στις διεθνείς σχέσεις όμως, το τι λες. Αυτό ακριβώς λέω. Και μάλιστα, όταν είσαι επιστήμονας του χώρου, έχει τη σημασία του. Η λέξη παροχημένη είναι πολύ βαριά λέξη. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Σε διπλωματικά θέματα. Εγώ. Επίσης, ο κύριος Συρίγος έχει μια τεράστια εμπειρία. Και εκεί επανέρχομαι σε αυτή, όπως το ερώτημα που συνεχώς βάζεις και αναρωτιέσαι, εύλογα, κατά την άποψή μου, ότι δεν το λες και μάλιστα επιμένεις ότι είναι πολιτική θέση όταν. Είναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αυτό πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αντί να μαλώνουμε σε συνθήκη. Όχι, με συγχωρείς. Δεν μαλώνουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει ο απόλυτος. Ούτε μαλώνουμε τον κύριο Συρίγο, ούτε μαλώνουμε με τον κύριο Συρίγο. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Να σας το θέσω ανάποδα και να απευθύνουμε κυρίως στους συναδέλφους δημοσιογράφους τραπεζιού. Αν ήμασταν Τούρκοι δημοσιογράφοι, θα είχαμε πάρει τη δήλωση του κυρίου, τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου και θα τις παίζαμε σήμερα στη σειρά ή αύριο σε τουρκικό κανάλι στις εφημερίδες. Το ομολογούν ή οι Έλληνες είναι ο τίτλος. Γι' αυτό λέμε ότι δημόσια μετά δεν πρέπει να υπάρχουν οι δηλώσεις των άλλων κομμάτων που να ρίχνουν νερό στο μήλο. Όταν ο ίδιος ρίχνει νερό στο μήλο. Όμως δεν μπορεί να αντιδράσουν. Είναι μια δημόσια συζήτηση αυτό το debate, θεωρώ, μεταξύ των κομμάτων. Αλλά ο ίδιος το συνεχίζει. Νομίζω όμως ότι εμείς πρέπει να αποσοβήσουμε το να μην. Να μην ακόμα πόσο μικρή σημασία ακριβώς για τα ελληνοτουρκικά έχουν οι δηλώσεις Συρίγου, θα το καταλάβουμε να εκλεγεί ο Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα ακόμα είναι. Πού μπαίνει ο Τραμπ, μάλιστα. Λέω. Μην μου το τσιγκλάτε τον απόγειο τώρα, κύριε Γιάννη. Αλλάζω το θέμα, ξέρω. Αλλά αυτό μην μου το τσιγκλάτε. Είναι μια μικρή ρητίδωση.
στο νερό του Αιγαίου οι δηλώσεις Συρίγου. Αν εκλεγεί ο Τραμπ και αποσυρθεί η Αμερική από εδώ που είναι μια εγγύηση, εκεί θα είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Μπορείς αντί για Ουάσιγκτον πάμε Βερολίνο όμως. Ναι, επειδή όμως... Για Λονδίνο, Άμστερνταμ έτσι όμως. Επειδή όμως δίνουμε τεράστια σημασία στην Αμερική και επειδή γίνεται και όλη αυτή η κουβέντα, εγώ θα ξαναπανώθω και θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Αυτά παθαίνουν χώρες και αυτά συμβαίνουν σε χώρες οι οποίες στην εξωτερική τους πολιτική δεν έχουν διαμορφωμένη εθνική στρατηγική με κεντρικό άξονα το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Και στηρίζονται ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Σαν τον κύριο Μενέντες, ναι, στον οποίο, προσθέθηκε σήμερα και νέα κατηγορία. Και εμείς ετοιμαζόμαστε να τους στήσουμε πλατείες. Μάλιστα. Ναι, αλλά μην φτάσουμε να στήσουμε πλατείες στον Τραμπ. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ελευθέρωτος Βενιζέλος έλεγε εθνικό συμφέρον η πρόσδεση στους ισχυρούς. Αυτό και, και εσείς κύριε καθηγητά θα πρέπει να αποφασίσετε είστε με τον Βενιζέλο ή δεν είστε με τον Βενιζέλο. αλλού είμαι. Πάλι διχαστικό το ερώτημα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ενία θεώρηση δεν υπάρχει για κανέναν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Νομίζω ότι έγινε ενδιαφέρουσα και καλή κουβέντα. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν εδώ απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.